ένα ταξίδι μαγικό. Θα ξεχαστείς. Φόρεσε το πιο γλυκό χαμόγελο σου κι ό,τι θέλεις να ζητάς. Είναι όλα τόσο απλά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε, πέρασε το πορτοκαλί του μανάκι μας, ήρθαμε και εμείς να ξεκινήσουμε. Πορτοκαλί είναι, δεν είναι κίτρινο, γιατί είχα την αισθήνη. Πορτοκαλί. Α, ναι, είναι πορτοκαλί. Κίτρινο ρούχο φοράω εγώ. Κίτρινα, α, ναι. Καλά, εντάξει, πω, πω, θα τα καλά. Βρούμε όλα, όλος ο κόσμος είσαι εσύ, δεν υπάρχεις. Δηλαδή, όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει. Είσαι άνθρωπος, τόσα χρόνια. Όχι, γιατί παλιότερα θυμόσαστε που μου έλεγε ότι δεν έχεις πει μία καλή κουβέντα για μένα. Όλο... Όχι, μωρέ, άμα τα λέω για να γκρινιάζω, για να μου πεις κανένα παραπάνω ναι, κατάλαβα. Εγώ ξέρω τι μ' αγαπάς και εγώ σ' αγαπάω. Τουμπανό, κουνούπι, τίγρης. Κουνούπι. Δηλαδή αυτό, κουνούπι τον Οκτώβριο. Κανονικά, το βλέπετε. Κουνούπι είναι αυτό, κουνούπι πολικό. Κουνούπαρος. Είναι που δεν φαίνεται. Είναι πολύ, έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα γι' αυτό. Είναι ευαίσθητο παιδί. Κυρίες μου και κύριοι, έχω τα καλύτερα παιχνίδια. Βέβαια, έχω και ξεφτυλιστεί εχθές. Καλά, ξεφτυλίστηκες πάρα πολύ εχθές. Θα το δούμε σήμερα. Σήμερα όμως θα πάρω την εκδίκησή μου, το υπόσχομαι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, θέλω πάμε να σας πω το εξής. Τη ροή μας. Α, το παλιό κουιζάκι, το χθεσινό, είναι. Η Κατερίνα Στικούδη. Φαίνεται, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι. Ενώ φαίνεται, είναι το πρόσωπό της, ξέρεις πόσα άλλα δείξανε. Ξέρεις γιατί. Γιατί σε αυτό το ρομαντικό και το τρυφερό δεν την έχεις συνηθίσει. Την έχεις συνηθίσει πιο, πιο δυναμική, πιο σκληρή. Πιο... Ναι. Λοιπόν, πάμε και στο σημερινό μας. Έτσι, για να δω τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα. Αμάν, ρε, εσύ κάθε μέρα. Αμάν. Ελληνίδα. Την ταλαιπωρήσανε. Ναι, ναι, μετά το ρομαντικό. Ελληνίδα, στο... Τι λες. Αχ, μου έρχεται στο μυαλό. Είναι παλιό, είναι παλιό. Καινούριο. www.fumulife.papakistar.gr. Και δεν μας λες κιόλας, έτσι. Θα το βρούμε, μωρέ. Τάξι, πάμε να το παίξουμε. Λοιπόν, όχι, πριν το παίξουμε, θέλω να σας δείξω ένα βίντεο. Α, είναι ναι. Μία φάρσα η οποία έχει γίνει και προσέξτε τι καλά. Οργανώνεται μία φάρσα μέσα σε ένα καφέ. Αυτό έχει σκοπό να δείξει στον κόσμο ότι όταν φοβηθείς, δεν προσέχεις τις λεπτομέρειες που θα μπορούσαν κάλλιστα να σου αποδείξουν ότι αυτό είναι ψέματα. Θα δείτε ένα τρίκ συγκλονιστικό, συγκλονιστικό όμως, και πώς αντιδρούν όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το καφέ. Γιατί, γιατί τρομάζουν. Για δες. Napkins, clean it up, it'll be fine. Fine, there's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me. Get out of my way. Oh my God. Get away from me. Τέλειο. Τέλειο είναι, ότι δηλαδή, έγινε αυτό μέσα ότι σε ένα σου κάνω καφέ. Έτσι και φεύγεις και ναι, ανεβαίνεις και σκαφαλώνεις. Και δεν βλέπει ο κόσμος ότι αυτός είναι δεμένος με ένα σύρμα. Δεν μπορείς να δεις όταν τρομάζεις την διαφορά μέσα στον πανικό. Και βέβαια να πούμε αυτό ότι είναι ένα διαφημιστικό για την καινούργια ταινία Κάρι, η οποία η παλιά ποια ήταν. Η πρώτη ήταν του Carpenter, μία με τη Mrs. Paycake. Το αυτοκίνητο. Όχι, το Κάρι ήταν μία η οποία την κοροϊδεύαν στο σχολείο και αυτή φώναζε και γινόντουσαν πράγματα. Ήταν μάγισσα κι αυτή. Ναι, λίγο ναι, τέτοια. Μάλιστα, και τώρα θα βγει το καινούργιο το remake και κάνανε αυτό. Και θα ανεβαίνει όλο το σκαρτάκι. Θα ανεβαίνει στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Α,
Θέλω να πάμε στις σχέσεις, παιδιά. Ναι, γιατί από το πρωί τι, αυτά με τα πετρέλα και τις άκου τι άκουγα στο ραδιόφωνο. Να τα πω ή να μην τα πω. Όχι, άσε παιδί μου, να δούμε πρώτα να περάσουμε ωραία. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Η ζωή έχει και άλλες πλευρές. Σχέσεις ανθείς να ξεκινάνε. Είναι τώρα χειμώνας, μπαίνει ο χειμώνας, θα κάνει σχεσούλα, κατάλαβες. Κάνει κρύο, οπότε καλύτερα να είσαι πλάι-πλάι με κάποιον, να ζεσταίνεσαι. Λοιπόν, αποκαλύπτεται σχέση της Αλεξάνδρου, η οποία Αλεξάνδρου θέλω να σας πω ότι ήταν αυτή που ήταν με τον Γαλάτη στην Μύκονο και χορεύανε και κάνανε πρόβα τα ρούχα. Καλά, εντάξει, δεν την έχουμε και όχι. Εμπεδώσει. Για να το σκεφτείτε, έτσι. Λοιπόν, η Αλεξάνδρου μιλάει στον Μιναρετζή, βεβαίως για τη σχέση της με τον Λευτέρη Πανταζή. Θέλω να το απολαύσουμε ένα-ένα. Και είναι η Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ για τη σχέση της με τον Λευτέρη Πανταζή. Ίσχυε αυτή η σχέση? Ίσχυε, ναι. Ίσχυε. Ίσχυε, εντάξει. Ήσουν με τον Λευτέρη Πανταζή. Κάνανε και σχέση. Αυτό, εκτός από λοιπόν, όλα τα άλλα, μετά κάναμε και σχέση. Δηλαδή, ήσουν με τον Λευτέρη Πανταζή, κάναμε και σχέση. Ήμουνα, αλλά κάναμε και σχέση. Αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Το ήμουνα θυμάστε, με τον Λευτέρη Πανταζή κάποιες στιγμές. Τους είχα δει έλα σε όλα τα sites να φιλιούνται στνάτο. Αυτό είναι. Ένα παγκάκι και άλλο παγκάκι. Κι άλλο παγκάκι. Όλα τα παγκάκια φιλιώτησαν. Γιατί είναι μικρά παιδάκια, πάνε στα πάρκα. Μου φάνηκε πολύ. Τώρα παγκάκι πάει αυτή στα πάρκα με το μαγιό. Όχι, το μαγιό είναι που μπαίνει μέσα, που πισώνεται. Κοίτα μαγιό για να πάει στο πάρκο. Δεν είναι, μήπως, αυτό είναι σε πισίνα, νομίζω. Δεν είναι στο σπίτι του. Και πόσες ξαπλώστρες έχει. Α, ναι, σωστά, δεν έχει πολλές ξαπλώστρες στο σπίτι του. Εμένα μου είχαν φανεί αυτά λίγο στημένα. Α, μπα, μην το λες, γιατί το λες αυτό. Δεν ξέρω. Ο κακός με αυτός, ναι. Μάλλον, ναι, αποκλείεται, αυθόρμητο είναι. Βέβαια, θέλω να σας γιατί πω. Γιατί τα κλείνουν τα μάτια. Τα κλείνουν τα μάτια. Στο οπότε ένα αυτή φορά και βλεφαρίδες. Έλα ρε, εσύ, πώς δεν την κατάπιε. Γιατί την πήρε, την ξέβαψε, αυτό που το καταφύγει ο ψάλτης. Λοιπόν, και πάμε τώρα πάλι στην εξομολόγηση της Αλεξάνδρου, έτσι, που μιλάει για τον Πανταζή. Έλα. Σε σένα τι τον κέρδισε, πιστεύεις? Η προσωπικότητά σου, το στυλ σου, η σεξουαλικότητά σου ή τα νιάτα σου? Πιστεύω ότι το κέρδισε πιο πολύ ο χαρακτήρας μου. Ναι, ο χαρακτήρας. Και τα εκφραστικά μου μάτια. Και τα αυτιά της την κέρδισαν. Τα χαριτωμένα μου αυτά. Τα χαριτωμένα αυτιά. Γιατί κοιτάξτε, πάει τώρα σε μια συνέντευξη ντυμένη έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, σε καλεί ένας άνθρωπος για μια συνέντευξη και λες τι να βάλω. Όρεμα, να βάλω τα γέρ, να βάλω φούστα μπλούζα, παντελόνι. Άσε, θα τη φάκουνε. Τι θυμάσαι, το ημερολόγιο της Bridget Jones, πώς τη λέγανε? Α, ναι, που πήγε κατά λάθος. Πάει σε ένα πάρτι γιατί νομίζει ότι είναι μασκέ και πήγε κουνέλι. Και όλοι ήταν κανονικά. Λοιπόν, την κέρδισε, τον κέρδισε. Δεν ξέρω τι θες να πει. Ο Πανταζής τον κέρδισε. Το εκφραστικό του αυτιού της. Ναι, του αυτιού της. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, βέβαια λέει και το πόσο την έχει ταλαιπωρήσει από τη ζήνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενε. Ναι, αλλά και περίμενε και άλλα πράγματα από το Λευτέρη, αλλά ο Λευτέρης δεν τα έδωκε. Είναι large σαν τύπος. Χρηματικά ένας. Κοίταξε να δεις. Large δεν μπορείς να τον πεις. Α, δεν πει, ένα λεπτό. Συγγνώμη, τι έδωσε και δεν είναι συμφωνημένα. Παραπάνω ούτε μπουρμπουάρ ούτε τίποτα. Συγγνώμη. Ούτε ένα για το ταξί, κάτι. Α, είχα πάρα πολύ καλό σέρβις. Εντάξει. Large δεν τον λες, είπε. Σωστά, σπληρώστε το ταξί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά να πάμε τώρα και στο χαρακτήρα του. Γιατί χωρίσανε. Γιατί. Γιατί αυτός είναι συμπλεγματικός. Άστο καλά. Δεν τη θέλει αυτή να στράφτει, να βροντάει. Τελικά έληξε άδοξα. Εντελώς. Για ποιο λόγο? Ήταν επιλογή μας να το ξεκινήσουμε έτσι. Απλά αυτό είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί να το δω ότι παίρνω δημοσιότητα υπερβολική. Και να ζήλεψε, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Άλλος όταν βλέπεις ότι ο άλλος ανεβαίνει στο πλευρό σου, θες να τον εκτοπίσεις. Άσχημο αυτό. Τέλειο. Γιατί κινδύνευσε να σβηστεί από το χάρτη ο Λευτέρης, γιατί ναι, όλοι μάθαμε το κορίτσι αυτό. Μάθαμε το κορίτσι αυτό και σου λέει: ανεβαίνει στο πλευρό του Λευτέρη. Ζήλεψε ο Λευτέρης. Λέει: θέλει να την εκτοπίσει. Άλλωστε ο Λευτέρης ποτέ δεν τα είχε με διάσημες. Ποτέ. Με την Κέτη Φίνου ήταν Φίνη. Ναι, καλή, με την ναι. Άντζελα Δημητρία ήταν Φίνη. Επίσης. Με όλες αυτές τις γνωστές. Αν ήταν στα ρούμπα η Φίνη τότε. Η Ζήλια όμως τώρα τον έχει. Τον έτρωγε ναι, το. Και τρώει και τις άλλες τις κοπέλες που είναι δίπλα στο πλευρό του. Τις κατασπεράζει. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη, παιδιά. Είναι άλλη. Εσύ είσαι γενικά γυναίκα που φτιάχνει σχέσεις, είσαι υπέρ των σχέσεων? Για να σου είμαι ειλικρινής, όχι, δεν είμαι τόσο. Δεν είμαι είσαι. Λίγο free. Καλά, λόγω της ηλικίας φαντάζομαι, έτσι. Όχι λόγω της ηλικίας, είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι, που μου αρέσει πολύ, το αντίστοιχο το φίλο, ας πούμε.
Πάνω που μου αρέσει πολύ το... Λέω τώρα θα μας το πει να το ευχαριστηθούμε, αλλά το έκανε πιο το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο, το φύλλο, το αντίστοιχο. Το φύλλο Βηρητού. Το φύλλο Βηρητού, το κρούστασε έτσι, το χωριάτικο, το φύλλο, η σφολιάτα, ναι, αυτή η στοπυροσκή. Και εκεί που είπε ότι δεν μπορώ λόγω. Ναι. Νόμιζα ότι θα πει επαγγέλματος να κάνω σχέση. Μπορεί να το εννοεί κιόλας. Μπορεί και λόγω επαγγέλματος, γιατί είναι πολύ. Πολύ show business, κλείνει τραγουδάει, παίζει σε ταινίες. Σου λέει δεν γίνεται των σχέσεων, θέλει να είναι free γιατί της αρέσει το αντίστοιχο το φύλλο. Έτσι. Και δεν μπορεί να αντισταθεί στο φύλλο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που γνωρίζουν έναν άλλο άνθρωπο, δένονται μαζί του. Ναι. Και δένονται κανονικά με δεσμά, αραβόνα. Αραβόνα, παιδιά, θα δείτε κάτι συγκλονιστικό. Μην τον υπολογίζετε. Αυτό το Playboy. Τελείωσε, που μας παίρνατε τηλέφωνο και μας λέγατε κάνε το κονέ, δεν γίνεται πια. Αυτό τον καιρό είμαι μαζί με μία κοπέλα και έχουμε αραβωνιαστεί. Την κοπέλα πώς τη λένε? Μαρία. Μαρία! Να ξέρετε, κορίτσια, ότι τα αγόρια αυτό έχει κλείσει τις πόρτες της άλλης. Ναι, ναι. Τέλος. Έχει κλείσει με τη Μαρία, αραβωνιάστηκε και το πάνε για καλό σκοπό. Είδε τους δικούς της, δεν ξέρω δηλαδή. Και καλούς απογόνους. Τώρα που είπα καλούς απογόνους. Έχουμε και μία εγκυμοσύνη. Περίεργη εγκυμοσύνη, η οποία ήταν. Δεν κράτησε, υπήρξε ατύχημα. Υπήρχε ατύχημα. Αλλά ήταν και περίεργη εγκυμοσύνη, οπότε και να κράταγε. Για μετά θα γραφόταν στα επιστημονικά ιστορικά. Ναι. Εγώ σε ηλικία 40 χρονών ήμουνα 40 μέρες έγκυος. Μόνο 40, μετά δεν μπόρεσε, το χάσε. Κάτι, θα τούτυχε, θα δούλευε πολύ. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως σχέσεις τελειώνουν, σχέσεις ξεκινάνε. Εμένα μου άρεσε ένα φλερτ που είδαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Λοιπόν, θα το πάμε αυτό λαού-λαού, σας έχω έκπληξη στο τρίτο επεισόδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι σιγά-σιγά πως χτίζεται μια σχέση. Είναι αυτή η παρουσιάστρια. Αθήνα τη λένε. Αθήνα. Αθήνα. Όχι Αθηνά. Όχι, Αθήνα. Αθήνα. Αθήνα Πανδώρα. Άκου το τώρα Πανδώρα ποιο είναι? Το επίθετο. Αθήνα το όνομα. Και γιατί να μην είναι Αθήνα το επίθετο Πανδώρα? Μπορεί να είναι Αθήνα Πάτρα, ξέρω εγώ. Αθήνα Πανδώρα λέγεται. Οκ. Okay. Έτσι. Αυτή, λοιπόν, ο Πανδώρας, παρουσιάζει ναι. Μια εκπομπή. Ναι. Έρχεται ένα ντουέτο ανδρών. Ναι. Με τον έναν το φλερτ φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή και θα δείτε πόσο ο άντρας το κεντάει. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το coaching. Το coaching είναι αυτό που κάνει ο coach. Το coaching δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνεχής ανταλλαγή συναισθημάτων από τον coach προς τον εργαζόμενο και από τον εργαζόμενο προς τον coach. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι θάμπωσε! Ναι, τι θάμπωσε! Διότι η γυναίκα ρωτάει πρώτα απ' όλα με τι ασχολείται ο άντρας, έτσι. Οπότε αυτός δίνει λύσεις και δίνει. Δίνει ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ, τι θα μπώνει. Και τώρα αρχίζει αυτή να κάνει ερωτήσεις. Αυτός τι θα κάνει, θα αναδείξει. Θα την επιβεβαιώσει για το πνεύμα της. Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από το coaching, κύριε Παναγιωτίδη? Είναι ωραία αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, πάρα πολύ ωραία. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συνδεθεί το coaching με την εκπαίδευση? Έχω εντυπωσιαστεί με τις ερωτήσεις σας. Γενικά, το προσωπικό μιας επιχείρησης σας αποδέχεται εύκολα ή συναντάτε συχνά καχυποψίες ή άρνηση, κύριε Παναγιωτίδη? Αν σας ξαναπώ ότι κάνετε εύστοχες ερωτήσεις, θα γίνω κουραστικός. Λοιπόν. Και οι απαντήσεις σας είναι το ίδιο ενδιαφέρουσες άλλωστε. Να σας αφήσουμε μόνους να φύγουμε, δεν ξέρω. Κοίταξε, είναι το θέμα ότι τώρα έρχεται αυτό που πραγματικά είναι στο μυαλό ενός άντρα. Τι? Έτσι, τι είναι στο μυαλό ενός άντρα όταν κομπλιμεντάρει μια γυναίκα? Το λέει ολοκάθαρα. Εσείς ως γυναίκα. Ναι. Που από ό,τι βλέπω, συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Δηλαδή, είστε ιδιαιτέρως ευφυής. Και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ταλαντούχα και ταλαντούχα. Ευχαριστώ. Και κουκλάρα. Το πες το, αφού αυτό έχεις στο μυαλό σου. Και μουνό και θάλασσα. Και μουνό και θάλασσα, κατάλαβες. Του πήγε από το στόμα, δεν το πρόλαβε να το πιάσει. Και το δοκίμασε και μία και δύο και δεν κρατιότανε. Το θες, νομίζω. Το θέλεις, έτσι. Εσείς ως γυναίκα. Ναι. Που από ό,τι βλέπω, συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Και βουνό και θάλασσα, να το μάθεις να το λες. Ναι, ναι. Δηλαδή, και βουνό και θάλασσα, έτσι, μάνα μου. Ιδιαιτέρως ευφυής. Εδώ πάμε στο μυαλό. Και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Και σου ξεφεύγει. Είστε ταλαντούχα. Mm-hmm. Και ταλαντούχα. Και. Ευχαριστώ.
Και ήμουν κουκλάρα. Έτσι. Που, και ναι. Δεν έβρισκε και άλλη λέξη. Τι μου είχε κολλήσει στο μυαλό, ναι, το μουνό. Ναι. Το μουνό και θάλασσα. Και θάλασσα, κατάλαβες. Αυτό ήτανε. Άντε, παιδιά μου, να ζήσετε. Έτσι. Μακάρι η σχέση σας να εξελιχθεί. Πολύ θα χαρώ να βλέπω ζευγάρια ευτυχισμένα, γιατί αυτόν τον καιρό, ναι, τι μας μένει, ο έρωτας. Ο έρωτας. Σε έναν άλλον έρωτα να πάμε όμως, έτσι. Αυτή η σχέση ελπίζω να εξελιχθεί γρηγορότερα, γιατί αυτός ο έρωτας τελικά εξελίχθηκε. Ναι. Αλλά πήρε πάρα πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο, παιδιά. Καταρχήν δεν υπήρξε ιδιαίτερα πολύ μεγάλος και μακρύς χρόνος στο να γνωριστούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες έγινε η γνωριμία μας. Πώς γίνεται σε 10 μέρες η γνωριμία? Βγαίνω εγώ, με συστήνω, ναι, από το Φώτιση Μαρία. Ναι, φεύγω. Πρώτη ξεχνάω. Μέρα. Την άλλη μέρα λέω, μωρέ μου, συστήσαν αυτό το παιδί. Ναι, συγγνώμη, ναι. Πώς σε λένε? Φώτη. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεύτερη τρίτη μέρα. Λέω στο φίλο μου, μωρέ, χτες που μου γνώρισε αυτόν ήταν πολύ νόστιμος. Πώς τώρα... τον λένε? Έλα, πάμε έλα, να τον βρούμε. Τρίτη μέρα. Φώτη. Μαρία. Πάει πολύ μετά δηλαδή. Με έχεις ξεχάσει εσύ. Ναι, έχω ξεχάσει εγώ. Μωρέ, πώς την είπαμε αυτή να είναι που μου ήρθε και σε 10 μέρες θυμήθηκαν και οι δυο και τα φτιάξανε. 10 μέρες τους πήρε να γίνει γνωριμία. 10 μέρες γιατί ο άνθρωπος, ξέρεις, έχει κι άλλα πράγματα στο μυαλό του. Σωστά, δεν έχει ένα κόλλημα και καλά το μουνό και τη θάλασσα. Όχι βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω μια άλλη σχέση. Πώς πετάς τη γυναίκα σου από το κρεβάτι? Μετά από τόσο καιρό. Τι? Ειδικά αν σου έχει έρθει μια συλλεκτική. Καλά. Από αυτές που βάζανε οι καμπόιδες να κάθονται έτσι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λατρεία αυτού του ανθρώπου για αυτήν. Έχω μια καραμπίνα που έβγαλε η Winchester για τα 120 χρόνια, νομίζω, από τις ιδρύσεώς της. Αυτές τις καουμπόικες που βάζανε στα άλογα έτσι. Αλλά με πολύ καλό μέταλλο, συλλεκτική δηλαδή. Τα πρώτα βράδια όταν μου το έδωσαν, 100 κομμάτια είχαν έρθει στην Ελλάδα, έδιωξα τη γυναίκα μου και κοιμήθηκα μαζί του, αγκαλιά. Ανάβω ολόκληρη, καλέ. Τώρα τι, άμα μας λες για τέτοιο πάθος και εμείς ανάβουμε. Βέβαια, είναι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης Αρβανίτης, ο οποίος δηλώνει τη λατρεία του για τα όπλα. Είναι δηλαδή, κύριος... τόσο πολύ αγάπησε την Winchester, η οποία την πέταξε τη γυναίκα του από το κρεβάτι, έκατσε με το όπλο και φαντάσου τι και έκανε. Το θόπευσε. Όχι, το θόπευσε. Κοιμήθηκε μαζί του, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, πώς, τι, το... Φασώθηκε, φασώθηκε με το όπλο. Τόσο ανάβω. Πολύ ψηλά το έχει. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ποιος είναι αυτός, είναι Μαρία? Είναι αυτός ο κύριος που είχε κάνει εκείνη την ιστορική τοποθέτηση, διότι δεν τα έχουμε μάθει καλά στην ιστορία. Όχι, τα πράγματα. Εκείνος τα έχει μελετήσει. Για δείτε. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε τότε, αλλά δεν ήταν ολοκαύτωμα. Οι Γερμανοί είχαν ανάγκη από εργάτες. Ήταν τόσο ηλίθιοι να βάζουν σφούρνους στους Εβραίους. Τους έβαζαν σε στρατόπεδα για να δουλέψουν. Τότε, να το ξέρετε, υπήρχε τύφος. Εθέριζε ο τύφος και θέρισε και Πολωνούς και Έλληνες που είχαν πάρει από εδώ και Σέρβους πάρα πολλούς. Λοιπόν, τόσα πτώματα αναγκάστηκαν να τα κάψουν. Από ανάγκη το κάναν στο Auschwitz. Ναι, παιδί μου, παιδί γιατί θέριζε ο τύφος. Θέριζε, κατάλαβες. Άρρωστη ήταν. Ναι, μωρέ. Δεν ήταν κανένα άλλο λόγο, παιδί μου, στο 40. Δεν έγινε τίποτα. Δεν άλλο. Δεν έγινε. Στον πόλεμο τίποτα. Auschwitz, Mauthausen, τίποτα, τίποτα. Είχαν πέσει. Έπεσε πανούκλα τύφος. Και για να σώσουν και τους υπόλοιπους, φυσικά, ξέρεις, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Φυσικά, μερικοί για να μην πεθάνει όλο ο κόσμος. Έτσι είναι. Να μαθαίνουμε τα πράγματα όπως είναι. Ωραία, φτάνει η ιστορία. Τώρα θέλω να πάμε πάλι σε μια ερωτική ιστορία που την ξέρουμε. Μας έχει διασκεδάσει, είναι ένα χαριτωμένο ζευγάρι που κατά καιρούς αυτός δίνεται Λουδοβίκος, αυτή δίνεται Αντουανέτα, την μπουκώνει με τη σοκολάτα, ναι, ναι, τώρα την είναι... υγρή. Την υγρή σοκολάτα. Τώρα, γλυκούλης μου, δίνεται Μακ Φασολάκης. Με καρότο και φασόλι πάμε στην κουζίνα όλοι. Όλοι φύγαμε με φόρα να γουστάρει όλη η χώρα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, αχ ωραία μου Ελλάδα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, σε κάναν φασολάδα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, αχ ωραία μου Ελλάδα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, σε κάναν φασολάδα. Τέλειο. Αυτό το αγόρι, παιδιά. Τρομερό δεν είναι. Ίδιος αδερφός του είναι. Χιουμ... Ναι, μοιάζουν. Δεν μοιάζουν. Εδώ, αυτό, εδώ, από τώρα που τον απομονώνει, κατάλαβες. Αχ, κύριε Υπουργέ, ναι. Κύριε Υπουργέ. Δεν είναι ίδιος ο υπουργός ντυμένος φασόλι. Λιγάκι, αυτός ο πατέρας. Πού τα μεγάλωσε, σε άλλη χώρα το καθένα. Όχι. Άλλο βιολί ο υπουργός. Α, ναι, ναι, ναι. Άλλο βιολί ο Λεωνίδας. Αυτός περνάει πιο καλά από όλους. Γιατί δεν περνάει καλό υπουργό. Αυτός περνάει πιο καλά. Συγγνώμη. Αυτός, τη μια δίνεται φασόλι, την άλλη δίνεται Λουδοβίκο, δεν περνάει καλά. Την άλλη Αδάμ που κάνει... Έτσι, και την Πέπη, και την Πέπη. Θέλω να βρω τον Αδάμ που ψάχνει τον βίντεο. Αργότερα, Λοιπόν, καινούριο βίντεο κλιπ, το φασόλι και η Πέπη, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι, αμέσως... Α, να δούμε και το κουιζάκι ή δεν θέλετε. Να το δούμε, ναι, αυτό το κορίτσι μες στις γάζες.
Ποιο να είναι. Δεν το έχω. Ούτε εγώ. Τραγουδίστρια. Έλα άντε τώρα, ρε. Μη με κοροϊδεύεις. Άντε ρε. Φού μου λάει παπά και στα τελειά. Και τι λένε και Παρθένα. Τι λένε και Παρθένα, ναι. Τι λένε και Παρθένα. Ναι. Να, λοιπόν, φού μου λάει παπά και στα τελειά. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Πρώτος γύρος, έρχονται και οι υπόλοιποι. Θα γίνει εδώ. Χαμός. Βουνό και θάλασσα. θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω. Τίποτα άλλο. Έτοιμοι! Καλώς τα παιδιά και πολύ όμορφα τα απομεσημεριάτικα. Λοιπόν, τώρα τι είναι. Μίλμερση. Αυτό είναι το μπλε. Αυτό είναι το μπλε κοβάλτιο. Κοβάλτιο. Αυτό το χρώμα το λέμε μπλε κοβάλτιο. Είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Θα το δείτε πολύ συχνά. Τα παπούτσια του φέτος. Τα παπούτσια μου είναι μπλε κοβάλτιο. Όχι, είναι μπλε. Τι λες τώρα. Το κοβάλτιο έχει και λίγο μοβ. Μάλλον το κοβάλτιο είναι στο ηλεκτρικό. Είναι αυτό που λέμε μπλε ηλεκτρικό. Δεν είναι. Είναι του Λουδοβίκου. Έχει περισσότερο κίτρινο. Δεν είναι του Λουδοβίκου. Το είναι το μπλε κοβάλτιο. Ωραίο, εσύ το φτιάξες. Όχι το μπλε κοβάλτιο, το φόρεμα είναι. Ωραίο. Λοιπόν, που είπες από μεσήμερο, είναι σωστή η λέξη. Αυτή η λέξη πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτή την ώρα που μας γράφετε κι εσείς από μεσήμερο. Ναι, είναι το afternoon, είναι το απρέμιντι. Από μεσήμερο. Βέβαια. Απρέμιντι. Μ' αρέσει. Μόνο afternoon. Good afternoon, καλό από μεσήμερο. Και καλό απόγευμα το ίδιο, δεν είναι. No. Είναι λίγο πιο μετά. No. Απόγευμα είναι μετά το μεσημέρι. Μετά το γεύμα. Μετά το γεύμα. Μετά το γεύμα. Αλλά το νουν είναι το μεσημέρι. Πάμε να παίξουμε. Έχουμε πρώτο γύρο, έχουμε quiz. Για να δω. Αυτό το κορίτσι λοιπόν, δεν το πιστεύεις ποια είναι αυτή που έβγαλε το σουτιάν και φόρεσε τη Γάζα. Oh. Έλατε. Τη Γάζα τη... Τη Γάζα την πρόστιχα την συσκισμένη. Φιλερωμένη. Δεν κρατήθηκε. Φου μου λάει παπά όπως ο άλλος. Φου μου λάει παπά και star.gr. Και Γάζα και λερωμένη και σκισμένη και μαλλιβρεχμένο. Δηλαδή τι άλλο θέλει αυτή η εικόνα για να είναι και ήμουν και θάλασσα. Τώρα που το πες, θα να σας πω, θέλετε να το ακούσετε έτσι. Ο άνθρωπος που θαυμάζει το ωραίο. Τι είπε. Εσείς ως γυναίκα. Που από ό,τι βλέπω, συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Δηλαδή, είστε ιδιαιτέρως ευφυής, και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ταλαντούχα και ταλαντούχα. Ευχαριστώ. Και κουκλάρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Καλά η μπλούζα σου φαίνεται στη τηλεόραση, σαν να φοράς από πάνω το σουτιέ. Μα Μαρία μου, χτες μου λες γιατί φαίνεται το σουτιέ μου από μέσα και λέω θα το βγάλω απ' έξω. Έχεις ξεσαλώσει, ε! Παιδί μου, φέτος, άσε με, σε παρακαλώ πολύ πίσω. Λοιπόν, πάμε πρώτο γύρο, αγάπες. Παιδιά μου, κινδυνεύω να γίνω βαρετός, αλλά αυτή η τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, έχω να ζήσω τέτοιες σύντρικες από το 2006, μη σου πω. Ναι. Υπήρχαν πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και πώς μπορούσε τόσα χρόνια. Έλατε, κι εγώ μπορώ με τον εαυτό μου. Λοιπόν, ακούστε όμως, παιδιά μου, τι γίνεται. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα. Οι θέσεις που έχει κάποιος παρουσιαστής είναι λίγο σχετικό πράγμα. Σας το είχα πει και τις προάλλες. Λοιπόν, υπάρχει ένα, για παράδειγμα, ας πούμε, Μαρία μου και Φώτη μου. Μάλιστα. Εσείς είστε δύο. Αλλά αν για παράδειγμα είχε περισσότερα πλάνα από σένα, Μαρία μου, στους τίτλους αρχής, ο Φώτης, τι θα έκανες? Γιατί τα πλάνα στους τίτλους τα έχεις μετρήσει. Ποιος έχει πόσα. Λέω, ρε παιδί. Πόσα έχει η Ηλία στην Ελλάδα. Ηλία μετράς τα πλάνα στους τίτλους. Πάντα τα μετράει. Πάντα έχει ισορροπία. Έχει ισορροπία. Σωστό. Γιατί είμαστε δίδυμο. Είστε δίδυμο. Ναι, σωστό. Ναι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί εγώ ποτέ ότι... Προφανώς γιατί δεν μας χτύπησε ποτέ κάτι. Κατάλαβες. Ναι. Και καλά εσείς. Αν για παράδειγμα κάνετε εσείς τίτλους αρχής και είχα εγώ περισσότερα πλάνα από εσάς, πώς θα την τρούσετε. Πλάκα κάνει. Λέω, παιδιά, έτσι είναι. Γιατί μας το λες αυτό. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις εσύ περισσότερα πλάνα από εμάς. Όχι, αλλά υπάρχει ένα τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο διαπίστωσε στον αέρα ότι η συνεργάτης έχει περισσότερα πλάνα από αυτό. Από την κυρίως παρουσιάστρια. Μάλιστα.
Δεν γίνεται. Μάλιστα. Κάθεται δηλαδή... και τα μετράει τώρα η παρουσιάστρια. Όχι, τα μέτρησα εγώ. Εσύ τα μέτρησες. Εσύ την κάνεις την ίντρικα. Έλα, πες το. Δεν θέλω να σου πω λεπτομέρειες άλλες, αλλά η ίντρικα έχει δημιουργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα. Απλά εγώ έκανα το ρεπορτάζ. Για να δούμε ποιος είναι ο παρουσιαστής και ποιος ο συμπαρουσιαστής. Λοιπόν, ξεκινάω την ανάγνωση αφού είσαστε έτοιμοι. Ποιο λοιπόν τηλεοπτικό πρόσωπο διαπίστωσε στον αέρα ότι η συνεργάτης του έχει περισσότερα πλάνα από εκείνο στο τρέιλερ της εκπομπής? Μαρία. Όχι Μαρία, Φώτης, παιδιά. Και τι Φώτης, παιδιά. Θα τον χτυπήσεις και συνεργάτη. Ναι, Μαρία, πες τα. Κατάλαβες τι μου κάνει μέσα. Λοιπόν, αλφα για σένα Φώτη. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι αυτό το τηλεοπτικό πρόσωπο που διαπίστωσε ότι ο συνεργάτης κτλ. Κτλ. Πίτα, η Μαρία η Μπεκατόρου, δεν ξέρω αν έχεις δει το τρέιλερ του Kardashians, λέω. Γάμα, η Δούκισσα η Νομικού που μόλις βγήκε το τρέιλερ του Dancing with the Stars ή Δέλτα, ο Νίκος ο Μουτσινάς. Κοίταξε, είναι ολοφάνερο. Από πού? Τώρα, αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, το νέο πρόσωπο, έτσι, είναι η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία ήρθε στον Αλφα και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει... Έχει, συγγνώμη, στο το Αλφα, έκατσες και μέτρησες τα πλάνα της Καραβάτου και τα πλάνα της Κωνσταντίνας. Ναι, ναι, γιατί είναι σε χαμένος άνθρωπος. Είσαι. Πολύ συγχαμένος, πραγματικά. Δημιουργείς ίντριγκες. Θα σας πω, παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι... Ξεκίνησαν μια χαρά αγαπημένες, δε σε... Αυτό ήθελα να σου πω εδώ, Μαρία μου, είναι ειδοποιώσει η διαφορά. Διότι με το που τελειώνει η πρεμιέρα της εκπομπής, βλέπω κι εγώ ένα άρθρο στο T-Life και λέει να, που ήρθε η κυρία Σπυροπούλου και καπέλωσε την Καραβάτου κτλ. Και λέω εγώ για να το λέει το T-Life, κάτι θα συμβαίνει. Και κάθισα και μέτρησα. Mm. Και κάθισα και σκέφτηκα και είδου τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ πριν βγει στον αέρα το ανανεωμένο μες στην καλή χαρά, οι κακοπροαίρετοι έβαζαν στοίχημα ότι είναι θέμα χρόνου να τσακωθούν η Κατερίνα Καραβάτου και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σχετικά με το ρόλο που θα έχει καθεμιά. Πάντως η Κωνσταντίνα με δηλώσεις της στο περιοδικό People χαρακτήρισε την Κατερίνα Καραβάτου ευχαρίστη μανούλα και θετικό άνθρωπο, φροντίζοντας να τονίσει ότι δεν πιστεύει ότι η αποχώρηση της Ναταλίας, η οποία ούτε τη στεναχώρεσε, αλλά ούτε τη χαροποίησε, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εκπομπή. Η Καραβάτου με τη σειρά της την επόμενη εβδομάδα στο ίδιο περιοδικό δήλωσε ότι δεν την αφορούν τα σενάρια συνωμοσιολογίας που κυκλοφορούν, χαρακτηρίζοντας την Κωνσταντίνα αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά πολύ ταλαντούχα. Και για τους δύσπιστους, φρόντισε να συγχαρεί on air την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για τις έξυπνες ερωτήσεις που έκανε στο Φερεντίνο. Θα είναι όπως γινόντουσαν οι πλάκες σε διάφορα μέρη, οπότε θα υπάρχει κανονικός κόσμος εκεί πέρα. Θα έχει κόσμο μέσα, θα συμμετέχει κόσμος, θα έχει επώνυμος. Και θα έχει εκπλήξεις, ανώνυμος. Όλοι θα μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Είναι. Και τώρα θα μου επιτρέψετε. Τι συγχαρητήρια. Θα σου πω γιατί. Τρόμαξα. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Καλημέρη δεν τον άφηνε να πει τίποτα και εσύ του το έβγαλες χωρίς να καταλάβει κουβέντα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα για την Κωνσταντίνα. Άκουσε κανένα. Ωστόσο, οι δύσπιστοι που λέγαμε προηγουμένως δεν φαίνονται να πίστηκαν τόσο εύκολα και την επόμενη μέρα της πρεμιέρας κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο διάφορα περί καπελώματος της Κατερίνας από την Κωνσταντίνα και παρέπεπαν στο τρέιλερ της εκπομπής. Με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αυταπάρνηση, το FUMU Live καταμέτρησε ένα-ένα τα πλάνα του επίμαχου τρέιλερ και κατέληξε σε ένα σκορ που μάλλον ευνοεί την Κωνσταντίνα. Γεώ! Σε ένα καρέ χωράει αγάπη. Σε μια εκπομπή χωράει όλη η καλή διάθεση. Είμαστε μέσα στην καλή χαρά. Κάθε Σαββατοκύριακο. Στις 10. Just. Γιατί η αισιοδοξία είναι επιλογή. Πρεμιέρα, Σάββατο στις 10. Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας, θα περάσουμε. Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας. Και στο τέλος κλείνει Κωνσταντίνα. Λοιπόν, ναι. Δεν είδα αυτό μια ίδρυκα, πείτε μου μόνος μου τις δημιουργώ μετά. Μα καλά, έχει δόντι.
Δεν ξέρω, καλή, τι να σου πω κι εγώ. Είδαμε και μία συνέντευξη τη Αταλία σήμερα στο Χαλό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Πάντως, να μην πω ίδρυγγα, έμαθα ότι και στο τρέλερ των Καρντάσιαν που είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατόρ, πιο πολύ φαίνεται η Μπεκατόρ. Να το προσέξω. Τι λες τώρα. Λοιπόν, 1-0. 1-0, ίδρυγγα, πάμε. Βέβαια να πούμε ότι η Κατερίνα μιλάει περισσότερο, έτσι. Μιλάει. Η άλλη κυκλάνε αυτό. Λοιπόν, από τον ακαδημαϊκό εδώ τη παρουσίαση τη τηλεοπτική και τη ίδρυγγα, πάμε σε μία συγκλονιστική είδηση, η οποία είναι πιο συγκλονιστική και από την εντολή που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Αμήνης προς τους πεζοναύτες που τσίπ, σας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες ως εγκαταστάσεις δημόσιου αυνανισμού. Πάμε λοιπόν στη δική μου ερώτηση. Η δική μου ερώτηση μα μου το πήγαινε πολύ επιστημονικά, λες το τέλος κάτι θα έχει. Λοιπόν, γιατί μάλλον σήμερα αποκαλύφθηκαν τα πιστήρια ότι ένα σεξ σύμβολο διαχρονικό και μάλλον από τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει από το Hollywood έχει υποστεί χειρουργικές... Χειρουργική επέμβαση, ξέρω. Παιδάκι μου. Δεν με νοιάζει, υπο... Ναι, πλαστικό, νηστέρι. Πού, στο πρόσωπο. Μύτη και πηγούνι, φίλε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ποια είναι η ταυτότητα της κυρίας. Είστε πανέτοιμοι, συγκλονιστικά. Πανέτοιμοι. Μπράβο. Λοιπόν, και ο διάσημος sex symbol αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε φυσική ομορφιά, αλλά διόρθωσε τη μύτη της και το προβληματικό πηγούνι της, το οποίο πάνω, ξανά, και το προβληματικό πηγούνι της, το οποίο αναδιαστήματα διαλυόταν. Η Μαρία. Μαρία, διαλυόταν το πηγούνι. Έκανε δύο και τρεις φορές. Πώς διαλυόταν ένα πηγούνι, παιδιά. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, δεν έχω αποφυτίσει από την Ιατρική Ακαδημία. Πάμε λοιπόν στις επιλογές, παρόλο που ξέρεις. Λοιπόν, πρόκειται για την Μπριζίτ Μπαρντό, πρόκειται για τη Σοφία Λόρεν, πρόκειται για τη Μέρλιν Μονρό ή πρόκειται για την Grace Kelly. Πρόκειται για τη Μέρλιν Μονρό, το γάμα. Διότι η Μπριζίτ Μπαρντό έχει υπογεράσει. Γιατί είπα να πει αυτό. Έτσι, θέλω να πω ότι δεν έχει. Δεν είναι κακό το γεράσει, γιατί φοβάμαι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν έχει κάνει πλαστικές. Δεν έχει κάνει πλαστικές. Μα η άλλη είναι νεκρή. Είναι η άλλη νεκρή. Ναι, δηλαδή η Μέρλιν έχει πεθάνει από το 60 κάτι. Η Μπριζίτ, εάν είχε κάνει, θα ήταν στα νιάτα της. Λοιπόν, όμως η Μαρία Πακοδήμου ξέρει την εντελώς σωστή απάντηση. Πάμε να δούμε το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι από δημοσιεύματα Daily Mail, The Guardian κτλ. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν κρουασάν αμαρτίας. Η Σοφία Λόρεν μια καρμπονάρα ζουμερή. Και η Grace Kelly γλυκιά, σαν κάποια ήκα από αστικό ζαχαροπλαστείο. Καμιά τους όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη Μέρλιν Μονρό, που από το 1950 μέχρι και το 1962 ήταν το συνώνυμο του πιο οργιαστικού τσιμπουσιού που σερβιρίστηκε ποτέ στο Hollywood. Όμως για αυτό είναι τα είδωλα, για να τα τσακίζουμε. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι ιατρικές μειώσεις και 6 ακτινογραφίες θα δημοπρατηθούν, εξευτελίζοντας το ίνταλμα, αφού όπως είναι πασίφανές, και η Μέρλιν είχε υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική και τα αποδεικτικά στοιχεία θα πουληθούν μέχρι και $30,000 σε τιμωρήχους του Beverly Hills. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Όλα είναι ψεύτικα. Και αυτό το αξίωμα επιβεβαιώνεται με τις σημειώσεις του πλαστικού χειρούργου Μισελ Γκουρντέν, που σπηλώνει την κυριαρχία της ξανθιάς ως τάχα μου απόλυτα φυσική ομορφιά. Αφού η Μέρλιν όχι μόνο είχε διορθώσει τη μύτη της, αλλά είχε επανειλημμένως διορθώσει το σαγόνι της, το οποίο είχε μια κακιά συνήθεια: να διαλύεται. Η Μέρλιν Μονρόε ήταν ένα ακόμη ψέμα, μια κατασκευή, ένα θεληματικό πηγούνι ψεύτικο και έφερε το ψευδώνυμο Jones στις συνεδρέσεις της με τον Ιστέρι. Φήμες που θέλουν τη Ζέτα Μακρυπούλια να εγκαταλείπει την παράσταση, μερικοί το προτιμούν καυτό μετά τα νέα σοκαριστικά δεδομένα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ήταν να δεις τώρα, αυτό ήταν εντυπωσιακό με τη Μακρυπούλια αριστερά. Πάλι, είναι ωραία φωτογραφία. Η Μακρυπούλια αριστερά με τη Μέρλιν είναι πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ μοιάζει. Από την παράσταση μερικοί το προτιμούν καυτό. Για να σας πω εγώ τώρα ένα φοβερό νέο. Για πες. Κάθεσαι σε μια πλατεία στο Μιλάνο, έστω στην κεντρική. Α, εγώ νόμιζα εδώ κάτω στην Ομόνια. Κρίμα, δεν μπορώ να φύγω. Όχι, πες ότι κάθεσαι. Και εκεί που κάθεσαι, βγαίνει από κάτω ένα υποβρύχιο. Υποβρύχιο στην πλατεία. Κάπου το διάβασα, αλλά δεν το πρόσεξα τι ακριβώς ήταν. Συντριβά από συντριβάνι. Όχι, έτσι από κάτω, βγαίνει το υποβρύχιο. Από το Μιλάνο. Στο Μιλάνο, στην κεντρική πλατεία, ουί. Σκέψου να βγει τώρα εδώ. Ναι, πού στην Ομόνια. Το Παπανικολίο. Όλο. Λοιπόν. Τι μα δεν μα είπε, το τι γύρω πατούμε. Το δελτίο τη ημέρα πάω να σα πω. Δεν είναι ερώτηση. Όχι, έχω να σα πω κι άλλα. Τα είχε η Σάντρα Μπούλοκ ποτέ με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Τα είχε. Ναι. Όχι.
Θα τα μάθουμε όλα στο δελτίο της ημέρας από τη Χριστιανά Παξεβάνη. Α, εντάξει. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην κεντρική πλατεία του Μιλάνου, λίγα μόλις μέτρα από το εμβληματικό Ντουόμο. Όταν στη μέση της πλατείας αναδύθηκε υποβρύχιο μετά από λάθος χειρισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του. Όσο εντυπωσιακή και αν ακούγεται η είδηση, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το ότι όλο αυτό το περιστατικό ήταν μια υπερπαραγωγή στημένη από διαφημιστική εταιρεία για να προμοτάρει ασφαλιστική εταιρεία. Δύο ολόκληρα χρόνια ήταν το κορίτσι του George Clooney, αλλά τίποτα δεν εκτίμησε. Η Stacey Kibler, λίγο μετά το χωρισμό της, ανέβασε η ίδια παρακαλώ φωτογραφία στο Instagram με 38χρονο, όμορφο, μελαχρινό και επιχειρηματία και με τη λεζάντα «Λατρεύω να είμαι στην πόλη της αγάπης». Μα κι αυτή, κοντζάμ George έχασε. Ούτε λίγο δεν το βρέξε το μαξιλάρι με δάκρυ. Και επειδή ούτε ο Θεός δεν το θέλει να ζλεβέντη σαν τον George Clooney να μένει μπακούρι, ο παρουσιαστής Jay Leno τον σκέφτηκε στο πλάι της Sandra Bullock. Και τη ρώτησε ευθαρσώς αν έβγαιναν ποτέ οι δυο τους. Did you guys ever date? No. Really? I think we're probably the only two that have dated in the business. Well, I was gonna say, okay. I think it's probably because we're a little too similar. Now, why do you say that? Similar in what way? Oh, in all the disturbing ways. Yeah, really? Yeah. Οι δυο τους βέβαια έχουν και μια πισίνα που τους χωρίζει και τους ενώνει. We were at a dinner party and I kept threatening the host that he's going in the pool if he didn't cheer up. And so I went to the bathroom and I came out and there was George and someone else with their pants on going, we're going to go in the pool. And I was like, really? And so, you know, I held their hands and on the count of three, and in slow motion, I see Nicole Kidman with a stack of towels and I went, why is she holding? And I jump, and they let go, and I go in the pool. Oh, you're the only one in the pool. Yeah. Αν νομίζετε ότι το cheerleading είναι μια υπόθεση εύκολη, με αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσω να το σκεφτείτε λίγο καλύτερα. Οι μαζορέτες δεν είναι μόνο οι ωραίες των σχολείων και των κολεγίων, είναι κορίτσια με ικανότητες και δυνατότητες. Η Scarlett Johansson έδωσε συνέντευξη στο σκηνοθέτη Darren Aronofsky και το άνοιξε την καρδιά της διάπλατα, ξεκινώντας από τα μικράτα της και τα παιδικά τραύματά της. Στα 9 της χρόνια είχανε πολλές δουλειές διαφημιστικών, λέει, γιατί είχε πολύ βαριά φωνή. Ακουγόμουν σαν μικρού καπνίστρια. Παραθέτω αποδεικτικό στοιχείο με την 9χρονη Scarlett. Scarlett Johansson, 9. Είναι λίγο υπερβολική. Το επόμενο χτύπημα ήρθε στην εφηβεία, στο τεστ που έδωσε για να περάσει το κολέγιο. Ο βαθμός της ήταν ιστορικά χαμηλός, επειδή όπως υποστηρίζει η ίδια, δεν απάντησε καμία μαθηματική ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Η ελληνική καταγωγή, μεγαλωμένη στη Σουηδία, Έλλη Αβραμίδου, κάνει καριέρα με το ψευδώνυμο Έλλη Αβραμ στο Bollywood. Αν αυτό δεν είναι international, τότε τι? Αυτή τη στιγμή η 23χρονη Καλονή είναι έγκλειστη στο δημοφιλέστερο reality της Ινδίας και σε ένα μήνα θα αρχίσει να προβάλλεται η πολύ αναμενόμενη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί και φέρει τον τίτλο Mickey Virus. Έβγε. Καθώς πρέπει κύριος Πόλο, το διαδίκτυο λέει πως μοιάζει με τον Jim Carrey, αλλά εγώ δεν το βλέπω, χόρεψε έξαλλα σε συναυλία με αυτή τη μουσική. Ενώ στις φιγούρες του θα ταιριάζει καλύτερα αυτή η μουσική. Χορεύω τρανς. Χορεύω τρανς. Άλογο Γκανιάν έγινε έξαλλο όταν στον ίδιο το στάβλο πήγε τηλεοπτικό συνεργείο για να πάρει συνέντευξη από ιδιοκτήτη άλλου αλόγου ανταγωνιστή. Και δεν το άφησε έτσι, έκανε τα πάντα για να βγουν όλα τα πλάνα κουνημένα. Ρε συνέχισε μου κάτι. Το φάει το φάει τα αυτή. Εγώ δεν βέβαια. Θα άλογο εδώ να σου μασουλάει τα αυτή. Δεν τρώει κρέας. Δεν τρώει κρέας, αλλά μπορεί χράπη να το ξεφύγει. Είναι σκαλός. Με την κοντάρα την τόση. Καθόταν εκεί πέρα και το γλυφε με τα χέρια. Ε, ναι. Τι γλυκούλη. Μαρία, ναι. Φοράτα μπορεί να ήταν, ναι. Λοιπόν, ένα-ένα. Έτσι, έλα πάμε παιδιά μου να σας δείξω το quiz. Γιατί δεν το βρίσκετε. Έλατε. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπερδεύουν οι γάτες. Τι είναι όμως. Είναι Ελληνίδα, είπαν την Κολέτσα, είπανε τη Λίλη, είπανε τη Σάσα Σταμάτη. Λέτε τα όχι πάντα. Τη Σάσα Σταμάτη. Τι επαγγέλλεται, τι επαγγέλλεται. Είναι τραγουδίστρια. Ωραία, είναι τραγουδίστρια. Να πούμε ότι και άλλα μαλλιά τώρα. Όχι, να μην πούμε τίποτα. Τι τώρα το είπαμε. Είπαμε τραγουδίστρια. Παίζουμε λοιπόν fumulive.gr. Έτσι για την πλάκα μας θέλω να επικοινωνείτε με το mail μας, με το Facebook και με το Twitter. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα γράφετε εκεί για να επικοινωνούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έχουμε δεύτερο γύρο. Ναι!
Καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ έτοιμοι για το δεύτερο γύρο και να κάνουμε... Για το δεύτερο. Για να πάμε παραπέρα ακόμη αρκεί, να ξεκινήσουμε σωστά, έτσι ώστε να δούμε το κουιζάκι αυτό που σας παιδεύει τόσο πολύ. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι όταν δεν μπορείς να καταλάβεις καθόλου, να βοηθήσεις. Σε περιοδικό έκανε φωτογράφηση τέτοια. Ναι, προφανώς. Στον δρόμο να την πήραν έτσι φωτογραφία. Με τις γάζες. Παπαρατσίστικο. Αυτό το κορίτσι είναι Ελληνίδα. Ελληνίδα. Και είναι τραγουδίστρια. Μάλιστα. Είναι πολύ συμπαθητική. Βεβαίως. Και της ήρθε να κάνει μια τόσο προχωρημένη φωτογράφηση. Ποια είναι, Fumu Live, papakistar.gr, στείλτε μας mail. Δεν το έχει βρει ούτε ένας. Ούτε ένας, σοβαρά. Ένας, άμα το βρείτε, θα το ανακοινώσω. Δηλαδή, να τον ανακοινώσω. Και θα δω κωθυχαρητήρια. Λοιπόν. Σας αγαπάμε κι εμείς πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν, δεύτερος γύρος. Ο πρώτος γύρος, παιδιά μου, σας βρήκε με ισοπαλία 1-1, που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εννοείται ότι το παιχνίδι μας έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συμφωνείτε? Ναι, ναι. Όλα λοιπόν θα κρυθούν στο δεύτερο γύρο, ο οποίος ξεκινάει ευθύς αμέσως, αφού προηγούμενος σας δείξω τις 6 κατηγορίες μας. 6 κατηγορίες, λέω. Quiz, sex, vintage, tutti frutti, ίντριγκα και μουσική. Αρχίζω και δεν βλέπω και φοβάμαι. Αλλά εσείς είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια! Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί! Πόπο, Φώτη, βλέπω σήμερα ξεκινήσει δυναμικά. Πολύ δυναμικός είσαι, Φέρι. Ναι, λοιπόν, επειδή ξεκίνησες πάρα πολύ ωραία, Γιάννη μου, ναι, ναι, με την ίντρικα Καραβάτου Κωνσταντίνας. Ναι, ναι. Έτσι, θέλω να πάω με ίντρικα. Πολύ σωστά επέλεξες, οπότε πάλι ήρθες στα δικά μου τα χέρια τα τρυφερά. Μήπως έχεις υπόψη σου, Φώτη, τι έχει πει ο Όσο Μπαγκούαν Σρι Ρασνίζε. Είναι Ινδός στοχαστής αυτός. Βεβαίως, έχω ακούσει. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά το έχω ακούσει σίγουρα. Θα σου το πω εγώ αμέσως. Ο Θεός δημιουργεί μόνο πρωτότυπα. Δεν του αρέσουν τα αντίγραφα. Αυτό όμως που είπε ο Όσο Μπαγκούαν Σρι Ρασνίζε, προφανώς δεν το γνωρίζει μια υπερδιάσημη στάρ του Hollywood, η οποία ξέρεις τι κάνει, Φώτη μου, εδώ και 20 χρόνια. Όχι, μάνα μου. Παίρνει ό,τι κάνει η Μιμή η Ντενίση και το κοπιάρει ακριβώς όμως. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Εγχώρια. Παιδιά, όχι, όχι, του Hollywood. Του Hollywood αντιγράφει τη Μιμή την Ντενίση. Την έχω παρακολουθήσει χρόνο-χρόνο, δεκαετία-δεκαετία. Και ειλικρινά στο σταυρό που σας κάνω. Όχι, μην κάνω. Θα κάνουμε και όρκο και σταυρό, θα φυλήσει. Παιδιά, δεν έχει αφήσει κίνηση τη Μιμή, πρωτοτυπία τη Μιμή που να μην την επαναλάβει. Έχει και λαζόπουλο εχθρό. Και πολύ κακά την επαναλαμβάνει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Ωραία, πάμε. Σκέψε την ερώτηση. Ποια λοιπόν διάσημη στάρ του Hollywood αντιγράφει ξεδιάντροπα εδώ και 20 χρόνια την Ντενίση και ό,τι κάνει η Μιμή το επαναλαμβάνει λίγες μέρες μετά? Λίγες μέρες. Αλφα για σένα, αγαπημένε Φώτη. Η Όπρα Γουίνφρι είναι αυτή. Βίτα, η Μαντόνα. Γάμα, η Σερ. Η Δέλτα, η Μπάρμπρα Στρέισαντ. Αχ, δύσκολο. Τι γελάς, ξέρεις. Όχι, δεν γελάω, γιατί η Σερ, λοιπόν, δεν θα πάω ούτε στην Όπρα, ούτε στην Μπάρμπαρα. Θα πάω μεταξύ Μαντόνα και Σερ. Να πω το Μαντονάκι το βιτά. Αχ, τώρα καλά, εντάξει. Σερ. Ποια! Η Μαντόνα έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις και το έχει πει. Έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις η Μιμή. Άρα, συγγνώμη. Γιατί η Όπρα Γουίνφρι έχει κάνει. Αχ, δεν το έχεις πάρει, είχα πάρει αγαπημένα μου. Έχει κάνει η Όπρα Γουίνφρι. Προσέξτε, παιδιά μου, για να το καταλάβετε, έτσι. Εδώ και 10 μέρες κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια και κάτι φωτογραφίες της Όπρα που είναι σε ένα αγρόκτημα και καλλιεργεί λαχανικά. Να οι μελιτζάνες, να τα κολοκύθια, να τα αγγούρια. Το βλέπω εγώ και λέω, μωρή, τι μου θυμίζει. Τη Μιμή την Ντενίση. Τα αγροκτήματα Ντενίση στη Μαλαισίνα, η Μιμή μας. Και έκανε και φωτογράφηση πρόσφατα. Τα παιδιά ολόκληρο. Και έκανε και φωτογράφηση πολύ πρόσφατα. Πολλά κολοκυθάκια στο χέρι. Όχι, τα κάνει μόνη της Μαρία μου τα καλύτερα. Και τα τρώει μόνη της. Μόνη της τα τρώει όλα. Μόνη της τα τρώει. Να δώσει κανέναν άνθρωπο μια μελιτζάνα. Τόσο μεγάλο αγρόκτημα. Καλέ να σου δώσει 5 κιλά ελιές, έβγαλε μόνο πέρυσι σου. 5 κιλά ελιές, δεν είναι και πολλά. 5. Όχι 5 κιλά, 5 βάζα, συγγνώμη. 5 βάζα πάλι δεν είναι πολλά. Όχι, βάζα μεγάλα όμως. Μεγάλο βάζω. Κάτι κολοκύθες που τις κάνει η κυρία Μαρία κολοκυθόπιτα. Να κάτι κολοκύθες. Τώρα έρχεται και Halloween να τα πουλήσει στην Αμερική. Να τα στείλει φαναράκια. Δεν είναι μόνο αυτή η κίνηση της Όπρα που θα μπορούσε κάποιος να την πει τυχαία. Αλλά. Συγγνώμη, δεν έχει παρουσιάσει πότε ξεκίνησε το σόου της η Όπρα. Για τη Μιμή, πες μας. Η Μιμή, παιδιά μου, το 84 ξεκινάει και έχει κάνει τηλεοπτική εκπομπή που θα μας πει η Όπρα. Και το κυριότερο,
Έχει κάνει εκεί ένα ντουετάκι η Όπρα που το παίζει τραγουδίστρια με εκείνη και την Ξύγλουδη. Πες την αυτή που είχε τα μεγάλα τα αυτά. Η Σαμάντα Φόξ. Μια παρόμοια, τι θυμάμαι τώρα. Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, δεν έχει κάνει ντουέτο με την Ευρυδίκη, μη μην τελείσει. Εντάξει, μάλλον έχει σχέση με την Ντόλι Πάρτον. Ναι, αλλά έχουν κάνει ντουέτο με τραγουδίστρια. Ναι, Μαρία. Μια σχέση όμω, έτσι μην τα μπερδεύει. Καλά, καμία. Μη μου συγκρίνει την Ευρυδίκη με την Ντόλι Πάρτον, θα σε παίρνει ξύγει. Φυσικά. Γιατί. Ντόλι Πάρτον. Πάμε να δούμε, παρακαλώ. Ανοίγω το T-Live και παθαίνω σοκ. Η Όπρα Γουίνφρεϊ φωτογραφίζεται με τη σοδειά της στο περιοδικό της, το Oprah's Magazine, δηλώνοντας περήφανα για τον ποστάνι της. Το να με έχει αξιώσει η ζωή να μπορώ πλέον να παράγω τα δικά μου προϊόντα και μάλιστα στο Μάουι, είναι για μένα ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Γιατί ό,τι βγαίνει από τη γη είναι σαν κόσμημα. Ό,τι πιο πολύτιμο μας χαρίζει η φύση. It felt like we were not using the land to its, you know, ultimate potential and purpose and giving back to the people of the land. So right now we're growing all these vegetables. Σε περίπτωση που δεν το θυμόσαστε, η Μιμή Ντενίση έχει εκφράσει εδώ και δεκαετίες το πάθος της για το κτήμα της στο Θεολόγο. Μάλιστα, στις 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την Όπρα, φωτογραφήθηκε για το πρώτο θέμα με τα ζαρζαβατικά της, εξηγώντας. Θεωρώ ντροπή ολόκληρη η επαρχία να είναι καλλιέργητη και ο κόσμος να υποφέρει από την οικονομική δυσπραγία όταν η γη μπορεί να μας εξασφαλίσει απίστευτης νοστιμιάς θησαυρούς. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Όπρα Γουίνφρεϊ αντιγράφει ξεδιάντροπα τη Μιμή Ντενίση. Η παρουσιάστρια, που η περιουσία της ανέρχεται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έγινε γνωστή από το σόου που παρουσίαζε. Κάτι που έκανε από το 1984, παρακαλώ, η Μιμή Ντενίση, που αν θυμάστε, παρουσίαζε το πρώτο talent show της ελληνικής τηλεόρασης, τις Αφετηρίες. Απόψε, όπως ξέρετε ήδη, έχουμε κοντά μας μια πολύ αγαπημένη σας τραγουδίστρια, την Άννα Βύση. Άννα, σε ευχαριστούμε που ήρθες στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς ξεκίνησες? Λίγο απότομα το ξεκίνησα εγώ, αλλά ρωτάω πάντα, δεν θα το ξέρεις, για την αφετηρία ενός καλλιτέχνη και για το πώς σκέφτηκε να γίνει τραγουδιστής. Η Όπρα έχει μία κολλητή φίλη, η Γκέιλ Κινγκ, με την οποία της αρέσει που και που να συνεργάζεται. $29, that's it. No, Oprah, it's $127. It's 29 gallons. Oh boy. Look like we were in a little over our heads. This may end the friendship here. Κάτι που έχει κάνει αιώνες πριν η Μιμή με την Τζέσι Παπουτσί. Άντε, όσο λέω στο σπίτι, έφτασα. Δεν θα αργήσω. Για διάδειγμα. Πώς σκέφτεσαι. Τέσσερα ώρα δεν είναι. Κάτσε. Στην Όπρα αρέσει πολύ να τραγουδάει και το έδειξε όταν συναντήθηκε με την Ντόλι Πάρτον. Ίσως να μην είχε ακούσει το ντουέτο της Μιμής Ντενίση με την Ευρυδίκη. Γιάννη, γιατί η παράσταση, παιδιά μου, 7 φορές την έχω δει. Μ' αρέσει που, που η Ντενίση ρώτησε τη Βύση, πώς ξεκίνησες. Αφού λεγόταν η εκπομπή Αφετηρίες, τι να τη ρωτήσεις, πώς τελείωσες. Εντάξει, και το Βύση, γιατί το γράφανε με ύψιλον τότε. Είναι πρόφησης. Το V. Β, Ι, σίγμα, σίγμα, ύψιλον γράφανε. Ύψιλον γράφανε. Πού το θυμάσαι, Λουκά. Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Μαρία, θα κόψεις και θα ράψεις, ε! Θέλω! Είσαι έτοιμη! Θέλω! Χτες, αν θυμάσαι, είχαμε λίγο μια ατυχία. Ήτανε που ο Φώτης τα πήγε καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα όμως θέλω να κερδίσουμε. Αν είναι ξένες, γιατί δεν θα μου μιλάει κανείς στο τέλος. Αυτό είναι Ελληνίδα, έχει πίσω ταβέρνα. Αυτό είναι Ελληνίδα. Όχι, Κατερίνα. Ελληνίδα είναι. Ναι, ναι, εννοείται είναι Ελληνίδα. Αν είναι μπουζούκια. Μάλλον. Ναι, μάλλον δεν γίνεται να βγαίνει. Δεν πήγε βόλτα έτσι. Αχ, αυτό το laser cut είναι ωραίο. Όχι να το βάλουμε έτσι. Laser cut λέμε αυτό το κόψιμο που γίνεται στο δέρμα. Ανέβαλε εγώ σε παρακαλώ. Όπα, όπα, όπα το κορμάκι. Έχει κάτι τρυπούλες στο δέρμα. Κάνει νταντελέ. Ναι, και κάνει νταντελέ. Αυτό το λέμε laser cut. Και είναι πολύ μόδα και σε φούστες και σε φορέματα. Μην σου πω ότι τη βρίσκω. Είναι μπουζούκια, κάτσε να δω τώρα ποιες είναι επιλογές. Για τα ζώα κάτι λέει. Αλφα, Χριστίνα Κολέτσα, Β, Κατερίνα Στικούδη, Γάμα, Χρήσπα ή Δέλτα αποστολή ζώη. Α, δύσκολο. Χρήσπα δεν είναι. Γιατί καλέ. Γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Κατερίνα Στικούδη, όχι. Θα κρατήσω τώρα ή Κολέτσα ή αποστολή ζώη.
Θα πω αποστολή αζώ γιατί έμαθα ότι. Ήθελα να πω. Μα δεν έβαλε κάτι από κάτω. Άλλο στυλ τραγουδάει. Ποια είναι. Δείτε έτσι. Δείτε έτσι. Πάντω περίεργα εμφανίστηκε. Ναι, περίεργα. Δεν είναι το στυλ. Για από κάτω. Τι να φορέσει από κάτω. Κάτι να βάλει. Πάντω το παπούτσι ήταν λάθο. Ναι, ήταν λάθο. Και για πίστα. Για πίστα, ναι. Γιατί τώρα δεν βάζει αυτό το κορμάκι με μια συντηρητική γόβα. Βάλε μια μπότα ψηλή που είναι τη μόδα. Όχι αυτό το κορμάκι το βάζει έτσι. Γιατί άμα το βάλει με ψηλή μπότα. Εγώ την ήθελα κάπω αλλιώ. Το παπούτσι με πλήρω. Είναι Ελληνίδα, Μαρία, ξεκινά. Ναι, εντάξει, αλλά φαίνεται. Σπόρι και όλα, να μου πείτε ότι είναι μέσα από το Ελένη, δεν θα το πείστε. Το παπούτσι είναι τραγικό. Πέρας. Η φούστα δεν παίζεται. Πες με τις επιλογές μπάσκετ. Το τίσερτ είναι... Τι είναι, τι να πω τώρα, ναι. Είναι λίγο διάφορο όλο, είναι βαριό. Δεν με νοιάζει, έβαλα ό,τι βρήκα. Η φούστα είναι από τα 90's. Και φαίνεται ωραίο σώμα να έχει κοπέλα. Το, δηλαδή το μπούστο το είναι, είναι πολύ μπούστο. Τούβανο. Αμέ. Η τσάντα είναι, τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι καλή επιλογή. Για δώσε. Λοιπόν, Α, Ευδοκία Ερμελιώτη, Β, Ελένη Τσαβαλιά, Γ, Κατερίνα Γερονικολού ή Δ, Σίλβια Δελικούρα. Πρόσεχε. Θα βουλευτεί του Κουκουέ είναι πάντως. Εγώ κάτι τέτοιο νόμιζα ότι θα μου πείτε. Ωραία. Παπαρίγα. Είναι πολύ... Έχει πολύ πάτο η πλατφόρμα για να είναι. Και δεν έχει πανιά, γιατί ξέρεις το πανιά. Το κουμπί είναι πανιά. Τζαβαλιά, δεν είναι τζαβαλιά, είναι κοκέτα νομίζω. Σίλβια Δελικούρα και αυτή κάνει κάτι πιο μοδάτα. Ευδοκία Ρουμελιώτη, Α. Μαρία, τι έχεις πάθει. Παιδιά, από την Γερονικολού δεν το περίμενα ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ. Τίποτα, είναι χάλια αυτό, πράγμα. Ρε εσύ, Κατερίνα. Είναι ωραίο κορίτσι, παιδιά. Μπορεί να ερχόταν από πρόβα. Γιατί πρέπει στην πρόβα να πάμε έτσι. Δεν βγαίνει εσύ πολλέ φορέ. Όχι, 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 πάει το κορίτσι. Ναι, στο γραφείο όταν έρχεσαι, α πούμε, δεν φορά καμιά φορμούλα. Έτσι. Ου, αφού λέμε ότι άμα με δύο Βαρδινογιάννη θα σα έρθει, θα μου δώσει αύξηση. Ναι, παιδιά, είναι δίνου. Ναι, άλλο το λέσι. Και άλλο το τόσο συντηρητικό και μα κάπου πήγαινε όμως, δεν είναι ότι έβγαινε από το σπίτι της, στο θέατρο. Έχω χάσει. Τέλειο. Εδώ Μαρία έχει το καλτσάκι αυτό πάνω. Με το αρβιλάκι από κάτω. Έλα πάλι, πάμε πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Πάμε πάλι ποτάκι, από την αρχή. Ποτάκι με καλτσάκι και κολάν. Και κολάν και από πάνω δύο μπλούζες και έχει. Φουτεράκι. Και κολάν και φανελάκι και τέτοια. Είναι λίγο British είναι όλο αυτό. British είναι. Λίγο. Μιλκ λέει η Μαρία. Δεν είναι νεανικό, βρετανικό. Δεν είναι νεανικό. Είναι εικόνα 40 κάτι. Το καλτσάκι, το πουά. Το καλτσάκι, το πουά δεν το είναι μόνο του. Είναι Ελληνίδα, θυμίζουμε. Ναι, εντάξει. Για να δω. Λοιπόν, Α είναι η Ρούλα Κορομιλά, Β η Νικολέτα Ράλη, Γ η Κέτι Γαρμπή. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Αυτό καλά είπα 40 κάτι. Αυτό το ντύσιμο είναι που φοράει μια που έχει πάρει κιλά, από γένα ή όχι, και θέλει να βάλει το πιο μακρύ να κρύψει την κοιλιά, βάζει και το πιο κοντό να δείξει ότι έχει μέση, βάζει το κολάν, αλλά βάζει και το καλτσάκι για να μην είναι όλο πολύ λεπτό κάτι φαίνεται, βάζει και το μποτάκι αυτό που φαίνεται φλάτ, αλλά έχει 3-4 πόντους. Το άρβιλ όμως και το καλτσάκι είναι πιο νεανικά, το άρβιλ όμως, ναι, δεν πάνε. Δε λοιπόν, ούτε είναι στην... ή κορομιλά ή γαρμπή. Δεν πάει το άρβιλ ούτε στην κετούλα ούτε στην ρούλα. Ναι. Να είναι χρήσπα. Έλα τώρα, σήμερα θα χάσω, δεν πειράζει, από το Α. Το βρήκες. Το βρήκες, Μαρία. Απλά, Μαρία μου πήγαινε για hot yoga και λέγανε στο ρεπορτάζ πόσο πολύ είχε δυνατήσει. Ναι, ναι, ναι. Τι? Πόσο πολύ είχε δυνατήσει. Έλεγε το ρεπορτάζ. Για hot yoga. Μάλιστα. Της έχει αλλάξει η ζέστη. 4 φορές την εβδομάδα πηγαίνει, σου λέει. Και κάνει yoga μέσα στη ζέστη. Hot. Ναι, μέσα στη ζέστη. Ναι, yoga στη σάουνα. Πάμε. Άλλο. Ένα στα τρία, είπα. Αυτό το πασουμάκι. Το πασουμάκι. Είναι μια γνωστή εταιρεία. Α, ωραίο, ωραίο είναι. Ελληνίδα είναι. Ελληνίδα είναι, ναι. Πήρε ωραίο και το πασουμάκι. Το σαλβάρι, ειδικά εκεί με την Καμίλα, ας μην το έχει. Η ζώνη με τα στρασάκια, Μαρία, μένω. Η ζώνη είναι. Στέλνει. Πού έχει ζώνη, δεν τη βλέπω. Έχει να πει με στρασάκια. Αν είναι στην τσάντα. Και καφέ στο χέρι. Και καφέ στο χέρι. Παιδιά θα έχει, του πηγαίνει να φάνε. Όχι, ρε, εσύ, είσαι σίγουρη. Πίσω σε μια Λουί Βιτών έχει πίσω. Ναι, και έχει μια τζιν Λουί Βιτών. Για να δω. Λοιπόν, Α, Μαρή Κυριακού, Β, Άντα Λβιτσάνου, Γ, Ελένη Μενεγάκη, Δ, Ναταλία Δραγούμη. Αχ. Τέλεια. Διχασμένη προσωπικότητα. Άντα Λβιτσάνου, τώρα πώς μου τη βάλατε μέσα εκεί. Τι καλέ, όχι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Έχει, εγώ νομίζω αυτό το σωματότυπο έχει και... Μαρή Κυριακού δεν θα έλεγα, ρε παιδιά, αλλά και πάλι...
Θα το πω. Μάρια Κυριακού. Όχι. Ελένη Μενεγάκη. Αυτό το χέρι είναι της Ελένης. Πού το κατάλαβε. Ναι, παιδιά. Αυτό το χέρι και το τσαντικό είναι. Και είπα, έχει παιδιά, του πάει τη ρόπη. Ναι, ρε. Μόνη σου τα είπες. Μόνη σου. Βάζεις τα χεράκια σου, βγάζεις τα ματάκια σου. Νικόλα, έχω κι άλλο ένα. Έχασε. Έλα, άλλο. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Στα πόσα θα καεί. Στα τέλος και όλα. Ωραίο πεντικιούρ. Εντάξει, ναι, και σαν γιονάρα μου αρέσει. Λαϊκή. Πάει, λαϊκή. Έχει πάρει. Μανάβικο, μανάβικο. Μανάβι. Παντελόνι λεοπάρ. Animal print πάρα πολύ μόδα. Ναι, εντάξει. Τι σερτάκι, οκ. Και το μανάβικο μια χαρά είναι. Και το μανάβικο, ωραίο είναι. Έχει πάρει μαϊντανό. Από όλα τα πράσινα, για να ταιριάζει με τη σαγιονάρα. Με τη σαγιονάρα, σωστά. Για να δω τις επιλογές. Ωραίο είναι το outfit να βγεις να πας για ψώνια. Έλενα Παπαρίζου. Ζέτα Μακρυπούλια, Έλενα Παπαβασιλείου ή Έλενα Ράπτη. Έλενα Ράπτη δεν είναι. Πάμε πιο πάνω τώρα, κόβω σώμα. Κόβω σώμα. Κόβω σώμα. Έλα, κόψε σώμα. Έλενα Παπαβασιλείου μπορεί να είναι και Έλενα Παπαρίζου. Θα πήγαινε η Έλενα Παπαβασιλείου να κάνει ψώνια στη Λαϊκή. Στο μανάβικο είναι. Στο μανάβικο. Ναι, δεν είναι τώρα το στυλ που θα τη έλεγε, α πούμε. Είναι γιατί πάει η Ζέτα. Παιδιά, δεν μπορούσα να φανταστώ. Έχει κάνει κοιλιά. Εγώ να μην σου πω. Βέβαια, την είδαμε στο Μέγαρο. Και τη ρούφαγε. Ήταν με ένα crop top και δεν είχε καθόλου κοιλιά. Και δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω πώ κάτι γίνεται με τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία. Είναι μπορεί να τη στενεύει το παντελόνι. Άμα σε φόρει το παντελόνι, πετάει και να κοιλάει. Καλά, έχει κάνει υποταγωδό. Για να δω το. Έλα, 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 παρακαλώ πολύ. Θέλω. Για το... Λοιπόν, Φώτη. Α, τέλειο. Α, μα... Για να δω... Να φτάσουμε για πανιά. Έλα το κορίτσι, κρίμα που βάλα αυτό το πράγμα. Γιατί που ξέρεις ποιο είναι. Όποια και να είναι, αδικεί τον εαυτό της. Πρώτα απ' όλα, νομίζω έτσι, όπως βλέπω αυτή την πότα με αυτή τη φούστα, δεν σου κοντένει τα πόδια. Μα φαίνεται λίγο τόσο, αυτή τη φούστα τη βάζεις. Είμαι γόβα, κλασική, ωραία. Όχι πέδιλο. Και με πέδιλο θα μπορούσε αν είναι καλοκαιρινή. Και γιατί έχει, έχει καφέ τσάντα έχει. Και καφέ τσαντάκι και τα από πάνω είναι σαν αυτά που φοράνε οι γιαγιάδες που βάλουν και τα σκαμπό για τους χαιρετισμούς. Έτσι δεν πάει. Μια μπελερίνα. Συνταξιούχος με το σκαμπό. Βραχιόλι στο αριστερό της χέρι. Και ρόλος πλαστικό βραχιόλι. Παιδιά, ναι. Για δώστε μου επιλογές, παρακαλώ. Μήπως το βάλε για πλάκα. Αλφα, η Πέμπη Ζούνη. Πάμε στη χειρά και αυτό δεν το φοράς. Το βρήκα. Ποια είναι. Νόνι, Δούνια, Εύη, Αδάμι, Εύελινα. Αλφα, Πέμπη Ζούνη. Δεν το είχαμε τη Νόνη αυτό. Παιδιά, Νόνη και έχει ωραίο σώμα η Νόνη. Κούκλα. Και ξέρω και από μόδα. Ναι. Με τη ζώνη εδώ. Εγώ νομίζω θα βάλω ένα καναστίχημα με καμιά φίλη της. Θα της είπε εγώ να δεις βγαίνω έτσι και εμφανίζομαι. Όχι ρε εσύ. Ναι ρε εσύ, θα έχει πάρει 100 ευρώ για να βγει έτσι. Απλώς έχει τα παιδιά και ήταν. Τι που τα έχει κάτω από τη ζώνη. Επόμενη εμφάνιση, Φώτη. Ωραίο είναι, ωραίο φόντι, ωραίο ποτάκι. Ωραίο φορεματάκι είναι. Ήθελε κάτι. Εμένα το πώς μου αρέσετε εσείς οι γυναίκες όταν φοράτε αυτά τα μανίκια. Τα μάνικα. Τα μάνικα, ναι, μου αρέσετε πολύ. Και ξέρεις κάτι, αυτό το φορεματάκι το Α που είναι μίνι, αλλά δεν είναι κολλητό και δεν κάνει φτηνό, αλλά είναι cute. Χαρίζει. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και μαύρα νύχια, μαύρα σε την ψυχή. Μαύρα ψυχή, μαύρο νύχια, αλλά έχει ωραίο και αριστερό πόδι. Ναι, ωραίο πόδι. Ναι, και ο γόνατο ωραίο. Ωραίο γόνατο, γιατί μερικές δεν έχουν ωραία γόνατα. Γεια, Δέσποινα Βανδύ, Β, Φέις Κορδά, Γ, Ευαγγελία Ραβανή ή Δέλτα Ντέμι. Θα πω τη Βανδύ Α. Έτσι. Είναι η Φέη που έχει κάνει και κάτι ροζ αντάβιες. Τι έχει κάνει. Κάτι ροζ τα μαλλιά της. Έχει κάνει ροζ. Ναι, έχει κάνει αντάβιες ροζ τα μαλλιά. Ωραίες είναι. Όμορφη είναι πολύ. Γιατί είναι ωραίες οι ροζ αντάβιες. Μου άρεσε αυτή τη σίδα. Γιατί να μην κάνεις λίγο κάτι για πλάκα. Πλάκα είναι. Δεν κατάλαβα. Για πάμε πάλι. Επόμενη εμφάνιση Φώτη για σένα. Τι. Ξένη είναι. Όχι, Ελληνίδα είναι. Το παπούτσι είναι χάλια. Κοίτα και πάνω. Κοίτα την αδική στάση. Την αδική Φώτη γενικά όλο. Την αδική στάση. Την αδική. Η ζωή την αδική. Παιδιά, είναι και πάρα πολύ μακρύ αυτό το φόρεμα. Δηλαδή, εσύ δεν μας έχεις πει ότι δεν πρέπει να φαίνονται τα δάχτυλα, τα κρέατα. Μα αυτό το βλέπεις ότι είναι γυρισμένο. Στον δρόμο τον έχεις βαρνίσει όλο. Έχει πάει για ψώνια, κουβαλάει. Να φοράς το μακρύ. Το παπούτσι είναι. Αλλά το βλέπεις που έχει γυρίσει το ρούχο. Πού έχει γυρίσει. Είναι η κίνηση του υφάσματος. Για να δω ποιες είναι. Αυτό το ρούχο θα μπορούσε. Στεφανίδου, Β, Ελένη Μενεγάκη, Γ, Ευγενία Μανολίδου, Ζ, Ελεονόρα Μελέτη. Για να τώρα κατάλαβα. Ελεονόρα. Ελεονόρα. Όχι, είναι η Τατιάνα και δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια στεφανίδου, Τατιάνα. Ωραία. Εγώ νόμιζα
δεν την κολακεύει αυτή. Εγώ την έχω πιο κομψή στο μυαλό μου. Όταν τη βλέπω και στα γραφεία επάνω που είναι με τα εφαρμοστά, ναι. Και τη σπάνε και όλες, γιατί τρομερό κορμί. Και τα πένσιλ και τα έτσι και τα αλλιώς. Για πάμε παρακάτω. Επόμενη εμφάνιση. Αχ, ωραίο αυτό το πρίγκ μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει και που είναι και πού ωραίο είναι, παιδιά. Εσύ το αρέσει, μ' αρέσει το πρίγκ, ναι. Πρέπει, σαν τα είναι μια ωραία κανονική εμφάνιση. Κλασική, κλασική γυναίκα, σε... μεγάλη πρέπει, μεγάλη. Μεγάλη. Θέλω να πω, δεν είναι και 22. Ναι, πόσο, δηλαδή, για πέντε. Αυτή η κυρία πρέπει να είναι 40. 40, ακούω. Είναι 40. 40 και να... Εγώ το θεωρώ υπερβολή για 40. Γιατί? Ότι είναι πιο μεγάλη. Πού έχει πάει, έχει... Α, δεν ξέρω, βλέπω δεν ξέρω ποια είναι, το αλλά... αυλή είναι, υπάρχει. Είναι ωραίο φόρεμα, ο... κλασικό ντύσιμο, ωραία γόβα. Σε ουζάδικο πήγανε. Πέτρα Καρίστου, ναι. Στην Κάριστα θα είναι. Εγώ το βαριέμαι λίγο. Γιατί στα ουζάδικα δεν έχει κάτι πέτρα. Έλα, έλα, πάμε να το πει. Λοιπόν, α, Αργυρό Μπαρμπαρίγου, β, Νατάσα Θοδωρίδου, ναι. Γ, Χριστίνα Λαμπύρη ή δ, Άβα Γαλανοπούλου. Ω, δεν είναι η Άβα, είναι η Νατάσα Β. Έτσι. Α, και εγώ νόμιζα ότι είναι η Αργυρό. Που αρχίζει και μοιάζει με την... Αργυρό. Με την... Ποια. Όχι. Ποια. Με την Παπαρίζου. Παπαρίζου. Με την Παπαρίζου. Δεν μοιάζει, δεν μοιάζει με την Παπαρίζου. Εγώ, τώρα. Από μακριά τώρα, αυτό το μαλλί και το πρόσωπο είναι σαν τη Έλενα. Από μακριά που βλέπουμε τηλεόραση στα 10 μέτρα. Καμία. Και κοντά πνά. Δεν μοιάζει λίγο με την Παπαρίζου. Όχι. Από μακριά μοιάζει και λοιπόν, βρήκα ένα. Αν βρω και το άλλο, κέρδισα το τέτοιο. Σαν τραμπούλο. Σαν τραμπούλο από μακριά. Και την Drew Barrymore. Από... Βάλε ένα δύο μέτρα πιο πίσω το μόνο. Κάτσε να βρω την επόμενη, παιδιά, και κερδίζω. Αν βρω αυτή. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα το πουκάμισο μου θυμίζει μέρη-μέρη πάρα πολύ. Μέρη, εγώ να σα πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι, λες να είναι ωραία. Ενώ είναι ωραία κοπέλα, έχει ωραίο λεπτό σωματάκι, πολύ λεπτό βέβαια. Ωραίο, ωραίο το παντελόνι, ωραία καμπάνα. Ωραίο φάκελος, είναι εξαιρετικός. Το επάνω δεν με τρελαίνει εμένα. Το επάνω το με το φιόγκο. Σε αυτό το συνδυασμό, όχι. Πάρα πολύ πάρα ωραίο είναι. Σας παρακαλώ δεν πολύ. Δεν τρελαίνει, δεν σε τρελαίνει. Και για εκεί που πήγε στο Μέγαρο, πολύ σας στο Μέγαρο, γιατί είναι σε αυτή στο Μέγαρο, επειδή έχει τα σονσόν και τα ραδίκια. Και ταιριάζει και η τσάντα με το παπούτσι πολύ. Ναι. Χωρίς να είναι ίδια, είναι τέλει. Μπράβο, το κορίτσι είναι πολύ καλοντημένο. Α, Αθηνά Οικονομάκου, Β, Μέρη Σινατσάκη, Γ, Βίκη Χατζηβασιλείου, Δ, Σίλβια Δελικούρα. Θα πω, δεν είναι η Βίκη, δεν είναι η Αθηνά, θα πω τη Μέρη, Β. Μπράβο, μπράβο, σε κέρδισε. Μαρία, σε κέρδισε πάλι. Με νικάει. Βεβαίως. Σε νικάω και στη μόδα. Μαρία, τι κέρδισε. Έλα, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, κατευθείαν κόψε φάτσα. Ναι. Ωραία, ήρθε η ώρα. Να ξεκινήσω. Να σας πω λίγο για το σημερινό μας κόψε φάτσα. Είναι, έχει να κάνει με τις διακοπές λίγο. Θα το δείτε. Θέλει ιδιαίτερες ικανότητες profiling. Τις έχετε. Profiling. Τις έχω. Ναι, για να δούμε ποιο είναι το θέμα. Profiling. Θα σου πω. Το κόψε φάτσα σήμερα σας πάει διακοπές. Ποιοι από τους περαστικούς δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ανεμελιά του κάμπινγκ και ποιοι προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου. Ναυσικά. Ναυσικά με τι ασχολείσαι. Τζόκινγκ. Αθλείσαι. Ναι. Και ζώδιο. Δίδυμος. Τέλεια. Προτιμάς να κάνεις διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο. Φώτη. Α, λοιπόν. Κάνει τζόκινγκ, έτσι, άρα είναι αθλητική. Ναι. Βέβαια, το στυλ της δεν θα μου πήγαινε για κάμπινγκ, αλλά θα έχει περάσει ωραία σε κάμπινγκ, θα πει ναι, το κάμπινγκ. Σε ξενοδοχείο. Hello! Τρέχω, αλλά θέλω να κοιμάμαι καλώς σε στεντόνια. Σε ξενοδοχείο. Επόμενο. Where are you from? England, Anthony. And tell me one of your hobbies. Health and fitness. Do you like to spend your holidays doing camping or in a hotel? Λοιπόν, είναι από την Αγγλία. Είναι Οκτώβρης μήνας, βρίσκεται στην Αθήνα, έχει έρθει πάρα πολύ φτηνά. Περνάει δηλαδή τις διακοπές του σχεδόν τσάμπα. Μάλιστα. Έτσι, ασχολείται με την υγεία και το fitness, στο κάμπινγκ θα πάει. Για να δούμε. Hotel. Οκτώβρη! Σιγά, Χριστιανέ μου! Οκτώβρη κάμπινγκ! Όχι, έρχεται εδώ με 5 ευρώ. Γιατί όχι. Θέλω να πω ότι θα προτιμούσε να πάει σε ένα κάμπινγκ. Το είδαμε. Αφού βρήκε φτηνή εισιτήρια, θα πάει σε ξενοδοχείο. Πάμε παρακάτω. Είμαι η Χαρά από Κύπρο, 22 χρονών και είμαι φοιτητρία δημοσιογραφίας. Προτιμάς να κάνεις διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο? Λοιπόν, φοιτήτρια, 22 χρονών,
Δεν έχει και τα χρήματα να πάει στα ξενοδοχεία. Ναι. Είναι νέα, είναι στην εποχή που θα μπορούσε να κάνει κάμπινγκ, οπότε αυτό θα διαλέξει, το κάμπινγκ. Σε κάμπινγκ. Σε κάμπινγκ. Το κάμπινγκ. Ναι, κάμπινγκ το καθόλου και το κάμπινγκ. Άλλο έχω. Έχεις άλλο ένα τελευταίο. Γιάννης. Κύριε Γιάννη, με τι ασχολείστε, Τώρα είμαι συνταξιούχος. Λίγο μπάλα έπαιζα παλιά, αλλά τώρα το σταμάτησα κι αυτό. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Πώς λέγεται αυτή η παραλία στην Βιά που πάνε όλοι και κάνουν. Στη Χιλιαδού. Την έχει πάει τη Χιλιαδού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, έχει κάνει κάμπινγκ, κάμπινγκ. Ξενοδοχείο. Πόσο είναι όμως, μόνο ένα. Γιατί έχω επιμείνει στο κάμπινγκ. Μου φαίνονται όλοι πολύ φυσιολάτες και φυσιολίτιδες. Για να δούμε, Μαρία. Μαρία, είσαι έτοιμη. Είμαι, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Γιάννης. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Και τι ζωή είσαι, Γιάννη. Δίδυμος. Και τι σ' αρέσει να κάνεις. Σεξ. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Μας άναψες, ρε Γιάννη, ματιάτικα τώρα. Α, του αρέσει το σεξ. Άρα μπορεί να θέλει να είναι κοντά στη φύση. Δίδυμη είναι και λίγο. Ναι, γιατί αν του αρέσει το σεξ, μόνο στη φύση πάνε. Δεν ξέρω, να πω εγώ ένα κάμπινγκ. Για να δούμε. Σε κάμπινγκ πλέον. Πλέον. Μετά τις περικοπές, βγαίνει πιο φθηνό. Το ένα το έχω, δηλαδή είμαστε ισοπαλοί. Άλλο ένα πρέπει, έτσι. Ναι. Αχ, Παναγία μου, ναι. I'm Marilyn. I'm from Australia. Do you like to have your holidays doing camping or do you like to be in a hotel? Τώρα το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτοί που είναι απ' έξω, όταν τις λες camping, αισθάνεται ότι λέμε για οργανωμένα camping σαν αυτά που έχουν στο εξωτερικό, που είναι πολύ... αλλά του εξωτερικού είναι καλύτερα τα camping. Και οργανωμένα, γιατί έχουν μάθει να κάνουν camping με τροχόσπιτα και με τέτοια. Άρα η κυρία μπορεί να πει, γιατί βλέπει και λίγο εναλλακτική σαν αυτές τις ταινίες της, να πει camp. Camping. Δύο μηδέν! Ωραία, τώρα είναι πολύ χαλαρή και θα πω ότι μου κατέβει. Πάμε στην τρίτο. Κική, με τι ασχολείσαι? Βρεφονιπιοκόμωση. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο? Κάπου την ξέρω την Κική και μου είναι πολύ κάμπινγκ. Το φουλάρι, το μαλλί. Μην την έχω δει στην ανάφη την Κική. Σε κανένα κάμπινγκ. Κάμπινγκ, Κική. Αν είχα να επιλέξω ξενοδοχείο. Αν ήθελε να επιλέξει. Ήθελε την ανεσύχησα να πούμε δικιά. Εντάξει, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως έχεις κερδίσει. Στο τελευταίο. Κωνσταντίνος. Ποιο είναι το ζωδιό σου? Παρθένος. Είσαι παρθενάκι και τι σ' αρέσει να κάνεις στη ζωή σου? Πολύ γυμναστική, παιδιά. Πολύ. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο? Α, δεν σε βοηθάω εδώ. Σιγά, γιατί το ξέρεις. Παρθενάκι. Παρθενάκι. Ξενοδοχείο. Original θα πει. Δεν με βοηθάς. Μπορώ να σκεφτώ και μόνη μου. Είπα γυμναστική. Ναι, γυμναστική έχουν τα ξενοδοχεία από κάτω. Γυμναστική, φίτες, κλάπς και τέτοια. Σιγά, περιμένει τα μυρμήγκια να τα τεινάζει το πρωί από το σπίτι. Για να παράει ο ήλιος να μην κοιμάται. Μη βοηθάς. Είπα. Σε κάμπι. Λάθος. Λάθος. Εμένα, αν με έβαζες τώρα και μου έλεγες πάμε τώρα, πάμε. Κάμπινγκ. Όπου να είναι. Ελεύθερο. Ελεύθερο. Είναι ελεύθερο. Πάμε, γιατί έχω μια ισοπαλία που είναι 2-2, Μαρία. Παιδιά, έφτασε τώρα τέτοια ώρα. Τι λέτε τόση ώρα. Λοιπόν. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα ψαλίδι, χαρτί. Μαρία, yes. Ωραία, πάμε στα σκουπιά, πάμε. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Δεν θα σας παιδέψω. Δεν θα σας παιδέψω. Θα διαλέξω αμέσως το Γιάννη. Έλα. Έλα τώρα εκεί, πάρε Γιάννη. Έλα. Όχι, ρε Καμότο. Τι. Έλα, ρε εσύ. Τι. Οι μουσικές μπάλες πάνε! Η Μαρία θα τις κάνει! Μαζί θα τις κάνουμε! Μαζί όχι, δεν νομίζω, για να δω! Όχι! Δεν κάνει Μαρία! Εγώ δεν κάνω! Α, καλά! Α, εντάξει, τέλεια! Νόμιζα ότι εγώ θα κάνω μουσικές μπάλες! Τέλεια! Πάμε!
έρχομαι σήμερα και παίζουμε και χάσαν όλοι οι άλλοι και κέρδισα μόνο εγώ. Και ήρθα σε αυτό το μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Και τώρα στο ξαφνικό θάνατο πρέπει να κερδίσουν για να χάσω. Τέλος πάντων. Το πρέπει να κερδίσω εγώ. Ναι, έτσι ως εξής. Εγώ θα διαλέξω δύο άτομα και άλλα δύο ο Φώτης, τα οποία με κλειστά τα μάτια θα παίξουν μουσικές καρέκλες με αυτές εδώ τις μεγάλες μπάλες. Είναι μπάλες. Μπάλες. Μουσικές μπάλες, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, όποιος ξεμείνει, δηλαδή φεύγει από το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, όποιος ξεμείνει. Έχουμε τέσσερις μπάλες, πέντε παίκτες. Διάλεξε την ομάδα σου που θα παίξει εναντίον μου. Και γιατί μου τους δείχνεις, θα διαλέξω ναι, αυτούς τους δείχνεις. Γιατί έχεις την χάσει την άλλη φορά. Θα πάρω το... Πάρω. Έλα, Μαρία. Ωραία, θα πάρω τη Νιώβη και το Λουκά. Πάλι. Λοιπόν, η Νιώβη και ο Λουκάς παίζουν για εκ μέρους της Μαρίας. Εγώ θα πάρω τη Τζέννη και το Γιάννη. Ό,τι περίσσεψε. Έτσι. Κλείστε όποιος μείνει στο τέλος, ό,τι περίσσεψε. Αν είχε φαγητό, θα σε έπαιζα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε και σας και σας γλυκά μου, παιδιά. Μισό λεπτό να ανακατέψουμε τις μπάλες. Τι πήγαμε πριν. Άντε. Άντε για παίξτε. Όχι ρε γαμότο! Όχι, λείπει μία! Εγώ τώρα μην τη μετακινήσω, έτσι! Σουτ! Φεύγει η Τζέννη, έφυγε η μία η δικιά μου, Οπότε πάλι ναι. Ό,τι εγώ θα σε βγάλω ως προπόσωπο. Και φεύγει και μία μπάλα, πάρε Τζέννη και αυτή την ωραία, μπάλα. Σηκωνόμαστε. Ναι. Ωραία, σηκωθείτε, παίζει μουσική. Έλα, έλα! Έχασες, βάλει τι έγινε! Έχω κάτσει, έχω κάτσει! Ποιος έχασε! Έφυγα! Έφυγα! Λουκά κανόνισε! Είναι ελπίδα σου, Φώτη, μη στεναχωριέσαι! Ωραία, σηκωθείτε! Λουκά, έλα μια μπάλα έξω! Εγώ θα την πάω. Διώξα αυτή, πρόσεξα το σκοτώ. Εντάξει. Όχι τη χρυσή, όχι τη χρυσή, την έχω γούρι τη χρυσή. Άσε μας καλέ. Τι θέλω τη χρυσή. Δεν θέλω τη χρυσή, τι σημαίνει. Όχι, δεν θέλω. Άσε, θέλω τη χρυσή. Για σε έξω με την μπάλα. Τα χάνιασα. Περίμενε. Τα χάνιασα. Γιάννη, πού είσαι. Εδώ. Δύο μπάλες τώρα μέσα, έτσι. Συγγνώμη, τώρα έχουμε έτσι, εσάς τους δύο που αγωνίζεστε με μία μπάλα. Να γίνει τιτανομαχία. Ωραία. Περίμενε. Όπα. Ναι. Κανάκι μου δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ο Λουκάς νίκησε, παιδιά μου. Ναι, πάλι, Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω τη φάρσα, έτσι. Ωραία. Γιατί εγώ έχω κάνει, δηλαδή, τρομερό. Μου το λένε και στο Twitter. Κάθε μέρα έχω μια ποινή. Εχθές είχα την ποινή να πάω στο κηλικείο του Σταρ, να κάνω καφέδες και να σερβίρω κτλ. Πήγα, λοιπόν. Δεν τα κατάφερα πολύ καλά.
Όλα ξεκίνησαν χθες. Αύριο το πρωί θα πρέπει να πας στο κηλικείο του Σταρ και να βοηθήσεις το προσωπικό εκεί να φτιάξεις καφέδες, να ψήσεις τόστ και ό,τι άλλο σου ζητήσουν πελάτες. Καλή επιτυχία. Ξεκινήσουμε. Μικρό, μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Και ένα εσπρεσάκι γρήγορο. Και πιάνω δουλειά γιατί βλέπω έχουμε ουρά τον κόσμο. Θα με βοηθήσετε. Αρχίσαμε. Ένας καινούριος, υπέροχος κόσμος ανοίγεται για τη Μαρία. Λοιπόν, κάνουμε εδώ ένα μέτριο φρέντο εσπρέσο, μαθαίνω εγώ. Η Στέλλα ξέρει και κάνει τέλειο καφέ. Η Τζέλα. Λοιπόν, έχεις βάλει μέσα, τι έβαλες, τον καφέ που έφτιαξες, ναι, τη ζάχαρη και το χτυπάμε στο... Ποιος θα πάρει καφέ από τα χεράκια μου. Περιμένω. Ρε γλυφτράκι, ρε γλυφτράκι, τι καλός που είσαι. Όλοι εσείς περιμένετε καφέ. Ποιος περιμένει. Ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα φρέντο καπουτσίνο και μετά του Γιάννη. Γιατί ο κύριος περιμένει πριν από το Γιάννη, δεν θέλω παρεξηγήσεις. Εξαιρετικά έντιμη υπάλληλος. Να δίνω εγώ τις τυρόπιτες. Το μυαλό της στη λούφα. Γεια σας. Εκεί το κάνουμε το τσάι, Νίκο. Μισό λεπτό, γιατί εγώ είμαι εκπαιδευόμενη σήμερα. Ναι, είναι η τιμωρία μου. Εντάξει, εντάξει. Έχω πουλήσει ένα κουλούρι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με τον καφέ δεν έμαθα πολλά. Πάμε να κάνουμε τσάι. Έμαθα που είναι οι κούπες. Έμαθα που είναι το νερό. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει. Η ώρα έχει πάει 9.30. Να μαζευτούν εδώ και την εκπομπή μου. Έχω κάνει δύο τσάγια πολύ πετυχημένα. Έχω πουλήσει ένα γιαούρτι, κουλούρι. Έχω επιχειρήσει να κάνω καφέ, δεν τα κατάφερα. Και τώρα πάω να δω τα βίντεο της εκπομπής, ε. Τζέλα, ήμουνα χρήσιμη. Χρησιμότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ η Τζέλα στους καφέδες. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Τσάι, να σου κάνω εγώ τέτοιο στο τσάι. Άσε μα, αγάπη. Άσε μα, ρώτα τα παιδιά. Έκανε τώρα. Η Τζέλα τα έκανε όλα. Η Τζέλα έκανε τα καπουτσίνο και τα φρέντο. Ναι, καλά. Μα καλά, δεν μπορεί να κάνει ένα καφέ. Ένα καφέ, έναν καφέ, έναν. Όταν αρχίζει να κάνει. Στι 20 του μήνα, 20 Οκτωβρίου. Οκτωβριανό. Μάλιστα. Ποιο θα το παρουσιάσει. Η δόκτωρα νομικού. Α, ναι. Και άμα σου πω εγώ ότι θα το παρουσιάσει η Ελστάιν. Καλά. Σούπερ. Γιατί. Α, το πάμε στον δρόμο και το πιστέψανε. Ναι, ο τρολοϊσίδωρο βγήκε έξω και το είπε πάλι στον κόσμο και του μπέρδεψε. Του έκανε ανάκατου. Δείτε τι του έκανε. Η γνωστή μπερδευτική μας φάρσα είναι εδώ και για αυτή την εβδομάδα. Το θέμα της σημερινής μας φάρσας είναι το Dancing with the Stars. Τι σκαρώσαμε όμως? Σήμερα θα τρολάρουμε τον κόσμο και θα του πούμε ότι η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars. Για να δούμε. Θα το πιστέψουνε? Σας ακούγεται αλήθεια ή ψέμα αυτό? Γιατί να μην ακούγεται αλήθεια. Η Έλλη Στάι τη γνωρίζετε που την παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων? Όχι. Τα ακούσατε ότι μεταγράφηκε για να παρουσιάσει το show χορού μετά την. Ναι. Θεωρείτε ότι θα το πάει καλά? Θα δούμε. Στην τηλεόραση το είδατε ή στο ραδιόφωνο? Τηλεόραση. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars, το ξέρει. Το έχει ακούσει σαν είδηση. Νομίζω ότι χορεύω με τα αστέρια, ναι. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars, το ξέρει. Το ξέρω. Πώς ακούγεται αυτή η μεταγραφή στον αντένα μετά το δελτίο? Μου ακούγεται πάρα πολύ καλή, γιατί εντάξει. Θα πάει καλά. Θα πάει πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars, το μάθα. Ναι, το μάθα. Πώς ακούγεται? Τέλειο. Πιστεύεις ότι θα τα πάει καλά? Ναι, μια χαρά. Από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση το μάθες? Από την τηλεόραση. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Είμαι πολύ απασχολημένη. Αλήθεια ψέματα το θεωρεί? Ψέματα. Για το Dancing with the Stars η Έλλη Στάι από πού και ως πού? Καλά. Μια χαρά. Από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση το μάθατε? Από το ραδιόφωνο. Σοκαριστήκα όταν τα ακούσατε? Λίγο. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars, το ξέρετε? Ναι, ωραίο. Πώς σας ακούγεται? Καλή, καλή Στάι, είναι ικανή για όλα. Πιστεύετε την αλήθεια ψέματα? Ψέματα. Μάλλον ψέματα. Το έχεις ακούσει όμως για το χρυσό συμβόλαιο της που πήγες στον Άντε? Από τη μάνα μου. Πώς πιστεύεις ότι θα τα πάει? Χάλια. Γιατί? Γιατί μπορώ. Το μάθατε όμως ότι μεταγράφηκε για να παρουσιάσει το show του Αντένα η Έλλη Στάι? Ναι, το έμαθα. Σοκαριστήκατε όταν το μάθατε? Πάρα πολύ. Έχω να δω τηλεόραση δύο χρόνια. Πώς είναι χαλασμένη? Θεωρείτε αλήθεια ψέματα σαν είδηση? Δεν ξέρω. Ψέματα.
Το έχεις δει. Ναι, φυσικά. Το έμαθες από τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars. Πώς σας ακούγεται? Ενδιαφέρον. Θα τα πάει καλά? Σίγουρα. Το έχετε ακούσει ότι θα το παρουσιάσει? Είναι μεταγραφή του αιώνα. Το έχω ακούσει, όντως το έχω ακούσει. Καλή επιτυχία, ό,τι καλύτερο. Η Έλλη Στάι θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars, το ξέρεις? Ναι. Πώς ακούγεται? Σοκαριστικές, όταν έμαθες ότι από ειδήσεις θα παρουσιάζει ένα σοου χορού. Ναι. Μετά τη Ζέτα Μακρυπούλια. Πιστεύω πως δεν ταιριάζει. Το έχεις ακούσει όμως από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση? Το ραδιόφωνο. Όχι από την τηλεόραση. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Ακούω ραδιόφωνο. Αλλά ενημερώνεις από το ραδιόφωνο? Ναι, ναι. Πάντα. Πάντα. Λοιπόν, σου κάνουμε πλάκα. Είμαστε από το Φώτη και τη Μαρία. Δεν ισχύει αυτή η είδηση. Μερικές φορές, αν εμείς τους τρολάρουμε ή αυτοί μας τρολάρουν. Δηλαδή, ξέρω. Η κυρία που λέει καλή επιτυχία, καλή θα επιτυχία, είναι καλή. Λοιπόν, πάμε σύντομα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φώτη θα κάνει την Πέτρα Γερονικόλα, λοιπόν, η οποία έχει βρει καινούριο σύντροφο, πολύ νεότερο σε ηλικία και αποφάσισε μετά το θάνατο του άντρα της, που έγινε πριν 7 χρόνια, να ξαναρχίσει τη ζωή της. Θέλεις, λοιπόν, να ανακαινήσεις το σπίτι σου. Θα πάρεις τηλέφωνο μια εταιρεία αναπαλαίωσης και επισκευής επίπλων, την Homebox, και θα πεις ότι θέλεις να βάλεις μπανιέρα μεγάλη με τζακούζι, να φτιάξεις το κρεβάτι και την τρίζη, καθώς ο Τζούλης, ο καινούριος σύντροφός σου, είναι ενεργός και δραστήριος και του αρέσει το σπίτι να έχει μια νότα από αισθησιακή ανατολή. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση της γνωστής Βάνας Μπάρμπα, όμως σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε πολύ minimal και de la croix. Καλή επιτυχία. Άνθρωπο τώρα. Ναι, γιατί κάνεις ποτέ φάρσα σε γνωστούς? Άγνωστος. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Είστε ο υπεύθυνος της Homebox. Μάλιστα. Ω, χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλώ. Είναι για να παλαιώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, επίπλων, επισκευές. Αχ, τέλεια. Νομίζω ότι πήρα το ακριβές αριθμό. Ονομάζομαι Πέτρα Γερονικόλα. Μένω στο Κολωνάκι, στην Πατριάρχου, εκεί λίγο πιο κάτω. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει. Παρακαλώ. Έχω χάσει τον σύζυγό μου εδώ και 7 χρόνια. Και τώρα τελευταία με περιτριγυρίζει ένας νεαρός. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα εντρέπομαι που το λέγω σε εσάς, αλλά θα καταλάβετε για το ύφος το οποίο θέλω να κάνω την ανακαίνιση. Ο νεαρός έρχεται συχνά στο σπίτι και τρίζει το κρεβάτι και η κομμότα δεν του αρέσει και καταλαβαίνετε. Και ούτε και οι απολύκες και ούτε τίποτα. Αυτός ο νεαρός έχει ταξιδέψει στα Ασίας και στα ξέρετε, Ανατολάς και από Ανατολάς, άμα θέλετε να σας πω και συγκεκριμένος. Μάλιστα. Και θέλει τα τζακούζια του, θέλει τα αυτά του. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Σε ποιο επίπεδο? Σε ένα μόνο. Δηλαδή? Στο σπίτι, να το φτιάξω με λίγο και αισθησιακό. Μάλιστα, κοιτάξτε, θα πρέπει να έρθουμε να δούμε το χώρο σας. Μήπως να σας φέρω και τον νεαρό να τον δείτε? Αν θεωρείτε ότι πρέπει να έχει γνώμη σε αυτό, να τον φέρετε. Μα γι' αυτό είναι τα καμόλια. Να είναι και ο νεαρός βασικά. Μου έχει πάρει την ψυχή. Μάλιστα. Αλλά δεν σας παρακαλώ, επειδή είμαι και μια γυναίκα λίγο όρημη. Μάλιστα. Πώς είπατε το όνομά σας? Πέτρα. Πέτρα, κυρία Πέτρα. Θα μου αφήσετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί σας? Μισό λεπτό, να συνεννοηθούμε πρώτα για να σας δώσω το τηλέφωνο. Δεν τα θέλω όλα αυτά τα μήνυμα και τα τελακρουά όμως. Αυτό θα το δούμε όταν έρθουμε στο σπίτι σας, να εκτιμήσουμε το έργο και αυτό που επί της ουσίας συζητάτε. Θέλω να σας εκμυστηρευθώ κάτι. Παρακαλώ. Έχω οι αναμνήσεις μου με το σύζυγό μου, είναι παλιές. Μην τα αλλάξουμε και όλα. Εντάξει, αυτά θα μας τα πείτε από κοντά. Πρέπει να έχουμε κι εμείς μια εικόνα για το χώρο σας. Να σας πω, συγγνώμη που ρωτώ κιόλας, ναι. Είστε νοστιμούλικο από ό,τι καταλαβαίνω. Πιθανόν. Θα μου το πείτε από κοντά. Από τι ώρα θα έρθετε? Βασικά δεν θα μπορούσα σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε ραντεβού αύριο το απόγευμα. Το από μεσημέρι? Ναι, μετά τις 5. Τι ώρα μπορείτε? 5. Να σας πω. Θα έρθει ο Τζούλης. Τζούλη το λένε το αγόρι. Ο Τζούλης, μάλιστα.
θα έρθει ο Τζούλης, οπότε φεύγει εκείνη την ώρα. Μήπως μπορείτε στις 6. Δεν θέλετε να είναι εκεί ο Τζούλης? Μη ζηλέψει. Άρα δεν θέλετε να είναι εκεί ο Τζούλης? Αναρωτιέμαι, είμαι και εγώ διασμένη, αφήστε με να το... Να αναρωτήσω, μήπως μου κάνετε πλακά. Καθόλου, εγώ, για ποιο λόγο. Δεν μπορεί, κάτι υποψιάζομαι. Πώς? Κάτι υποψιάζομαι. Κάτι υποψιάζεστε. Να δώσετε λίγο τον χρόνο. Άμα είναι πριν τις 5 να πάρετε, να περάσετε από το σπίτι. Είμαστε από το Φώτης και Μαρία Λάι. Μπράβο, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε, μια χαρά. Συγγνώμη που σας ενοχλούμε στη δουλειά σας, αλλά αυτό είναι ένα πονηρό μυαλό το οποίο μας βάζει και κάνουμε τέτοια πράγματα, καταλάβατε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάντως ήταν πολύ ευχάριστο το διάστημα. Ωραία, χαίρομαι που σας άρεσε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν. Έπαθες απελπισία, δεν έπαθα απελπισία. Έπαθα απελπισία. Αυτό ήταν και σήμερα. Είσαι πάρα πολύ καλή Πέτρα Γερονικόλα. Είμαι καλή Πέτρα Γερονικόλα. Είμαι η καλύτερη Πέτρα Γερονικόλα. Δεν έχω δει από άλλο. Και από την ίδια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο στις 3 παρατέταρτο να είσαστε εδώ. Ωραιότατη παρέα θα κάνουμε μαζί όλο το χειμώνα. Γεια σας. Γεια.